Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Wow! Θα στείλω στον ανακριτή αυτό το κάθαρμα που δημιούργησε πρόβλημα στον ΠΑΟ. Καλημέρα. Τι. Ορίστε. Τι έ. Όχι ο ανακριτής κάθαρμα. Θα στείλω στον ανακριτή το κάθαρμα που κυνηγάει τον ΠΑΟΚ. Αχα. Ναι, μπούζος. Και πέφτουν οι Αργιανοί και λένε εμείς δεν έκανε για τη Λαμία και στέλνει το Μετρόπολης για τον ΠΑΟΚ και κλάματα. Το πιάνω τον μπούζο. Ρε Γιώργο, λέω, κάπου άκουσα σε ένα ραδιόφωνο των Αργιανών ότι κάναμε, λέω, σε ένα ραδιόφωνο μια μπούκα να κοιτάξουμε για το θέμα του ΠΑΟΚ με τους 6 βαθμούς και τα λοιπά, ενώ δεν κάναμε το άλλο, λέω, για τον Άρη. Και τι με λέει ο Μπούλας. Μα ο Άρης σήμερα, λέει, κουνήθηκε, λέει, αυτό το πράγμα. Σήμερα κουνηθήκατε. Σήμερα κουνηθήκατε. Στείλανε, κάνανε μικρή ένα... Σήμερα στείλανε. Ένα έγγραφο. Έγινε δυνατό, κατηγορείτε τον Μπούζο, ρε. Ο Μπούζος είναι αλτρουιστής. Είμαστε αλτρουιστές εδώ πέρα. Ρε Χατζινάχο, μην ξέρετε. Ανεπανόρθωτα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Γιώργο. Χαίρετε. Με τους βασιλικούς πολιτούς και τα μέλη τα ωραία. Εννοείται. Πού βρίσκεται η παραγωγή. Ακόμα είναι πολύ νωρίς. Για να πούμε οτιδήποτε. Έχει τους μήνες τους καλούς. Να σε ακούσω. Ιούνιο. Ναι. Ανάλογα με τον καιρό, λογικά Ιούνιο. Και από εκεί και πέρα πάμε προς Σεπτέμβρη με Οκτώβρη. Ναι. Οι δύο τρίγοι. Οι δύο τρίγοι. Να ο κομμουνιστής. Λύσαξε. Μας παρακολουθεί ασύλληπτα. Τι λέει. Παραπτό.gr. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Live και μαγνητοσκοπημένες. Λοιπόν, τι κάνετε και οι δυο. Κύριε Χωρασταστό, εσύ ήσουν στην Αθήνα, τι. Ναι. Έχει μια κόμενα στην Αθήνα, τι κάνει. Εντάξει. Σπρώχνησε. Τώρα θα ξαναπάω τώρα, θα πάνε το Μάιο. Εντάξει. Πα έρευνε, πού να τον Αθανασιάδη και εσύ. Πήγα στην Αθήνα, κάτω εδώ. Καλό αυτό. Ερωτικό επισκέπτη. Έτσι. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Τι να το κάνω. Το κάνει εδώ, ρε. Εδώ. Το μικρόφωνο είσαι το πέο. Άμα είναι κάτω δεν κάνει τίποτα. Εδώ όρθιο πρέπει να είναι. Εντάξει. Εντάξει τώρα είναι. Ακούσε το χιλιτή, δεν είναι καθηγητής και εγώ βοηθός. Λέγε Γιώργο, πας και στην Αθήνα στα κουλτουριάνικα μαγαζιά, κάτσε να μας πει που πάει. Που πάντα πάει. Εννοείται. Πού πας, δηλαδή, και σινεμάδες βλέπεις, έπαιξες σε ένα έργο, να πούμε. Θέατρο στο έργο παοξής, παίξαμε. Παοξής πράγμα. Κουλτουριάρες. Πας και βλέπεις θέατρο, ρε. Πάντα εννοείται. Μα είσαι με τα καλά. Είμαστε εντάξει, δεν είναι αυτό. Μην κολλάς εκεί πέρα, μωρέ, εντάξει. Παοξής πράγμα με άποψη δυνατός. Στην μπάλα επάνω με άποψη ωραία και τα λοιπά. Πας στο θέατρο. Στο θέατρο. Και εδώ Θεσσαλονίκη πήγα θέατρο. Ου, φανταστική παράσταση. Θέλω να μάθω. Πήγα στην Ομπίντα. Η Ομπίντα ποια είναι. Η Ομπίντα είναι μια παράσταση που αφηγείται τις τελευταίες μέρες του Ζαχαριάδη. Ποιο Ζαχαριάδη. Του Νίκου Ζαχαριάδη, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πώς πέθανε αυτός. Τον καρύδωσαν. Μόνος του. Τον είχαν στην εξορία και τα λοιπά. Και στεναχωρέθηκε. Ναι, στεναχωρέθηκε. Πού ήταν εξορία. Στη Σοβιετική Ένωση. Εξορία είναι Σοβιετική Ένωση. Εκεί που τον είχαν, στη Σιβηρία τον είχαν. Κάτσε ρε φίλε, αυτό ήταν το όνειρό του να πάει. Ναι, αυτός όχι σε ένα πατρίδα δεν πήγε. Όχι στη Σιβηρία όμως. Στη Σιβηρία το στείλανε, είχε κρύο και. Και αυτοκτόνησε από μόνο. Ναι. Και είχε το έργο πώς πέθανε ο Ζαχαριάδης. Είχε, ναι, έλεγε εκεί βάσει κάτι γραπτά που είχε βγει αυτό, ο ηθοποιός. Το διάβαζε εκεί πέρα. Θέατρο, ε. Ναι, πολύ ωραίο. Μονόλογος ήταν. Μουσάτος ήταν ο ηθοποιός. Ναι, 100%. Ξέρεις ποιος ηθοποιός ήταν. Ξέρεις ποιος ηθοποιός ήτανε. Αυτός που παίζει αν έχεις δει τη διαφήμιση της Amstel. Ναι. Αυτός ήταν. Ναι. Πολύ καλός ηθοποιός. Α, Παπούκας. Ναι, ναι. Αυτός... Ωραίος. Έχει πολύ ωραίος ηθοποιός. Πολύ καλός. Κόσμο είχε. Ναι. Σε ποιο θέατρο ήταν. Στο τέτοιο ήταν. Στο... πώς το λένε. Στο Μακεδο... πώς το λένε τώρα αυτά. Μακεδο... επειδή είναι μέσα στο Αριστοτέλειο, ναι, τα έχουν και τα 50 ονόματα. Ο Σιριζέος είχε εκεί. Δεν ξέρω, δεν τους ρώτησα. Γιατί πήγαν την άλλη μεριά. Γελάς. Και πού πας Αθήνα Γιώργο, πού πας. Αθήνα εντάξει. Πού το στέκεις ας πούμε. Αθήνα κυρίως βγαίνω Εξάρχεια. Εξάρχεια πας. Ναι. Κάνα κάδο τον βάζει φωτιά όχι. Όχι. Και εντάξει άμα θέλει και το κορίτσι τώρα καμιά φορά κάτω στην Αθήνα πάμε και κανένα γκάζι. Τι να κάνουμε. Το γκάζι είναι κοντά στα Εξάρχεια. Έπεσε το γκάζι. Πάρα πολύ. Έπεσε το γκάζι πάρα πολύ. Τι να κάνουμε ό,τι θέλει φίλε μας έρουν. Είναι μια μακεδονικό σπουδών μου λέει. Α μπράβο ωραίος. Ναι. Ε ωραίος. Ποιος μας το στέλνει αυτό. Μπορούμε να μάθουμε. Λέει εταιρεία μακεδονικών σπουδών. Ναι. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ στον φίλο που το έστειλε. Ρε πας και το έστειλε ο Ιχολίτης από μέσα. Ο πίσω. Εσύ μου το έστειλε. Αυτός μου το έστειλε. Έτσι. Εμίλιος Γαβριλίδης. Φαρμακώθηκε. Γιατί. Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός είναι. Παναθηναϊκός. Περαστικά του. Και Παναθηναϊκός. Εντάξει, θα ανακάμψει αύριο αυτό τώρα. Κέρδισε και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ σήμερα. Η Παναθηναϊκή θα είναι.
Ναι. Ισοφάρισε 2-2 τα παιχνίδια με την, με την ΕΦΕΣ. Βλέπει μπάσκετ αυτός. Ναι, καλά, λογικό είναι. Σε αριανός είναι μπάσκετ, δεν θα βλέπει. Πλάκα κάνεις τώρα. Και πάτε με το κορίτσι στον Γκάζι, ε. Ναι. Και τι έχει εκεί, συναυλίες και τέτοιο. Κυρίως σε που μαγαζιά θέλει. Β' ψυχιακεντρική, πού πάτε εκεί. Όχι, δεν πάμε σε. Ναι. Ωραία πράγματα. Τον ΠΑΟΚ πού τον είδες. Τον ΠΑΟΚ είχα μια υποχρέωση και είδα μόνο το δεύτερο ημίχρονο. Ναι, το καλό είδες. Ναι, είδα μόνο το καλό. Σπίτι που έχω τον ΟΤΕ. Σου έκανα περιγραφή. Ναι, ναι, μου έκανες περιγραφή τηλεφωνική. Εντάξει, χαρούμενοι είμαστε, πολύ χαρούμενοι. Το παίρνεις. Ποιο? Το παίρνεις. Πιστεύω, ναι. Έχεις την αύρα. Έχω την αύρα, έχω την αισιοδοξία, έχω την ποιότητα. Φυσικά εννοείται ότι σε ένα μάτς 11 εναντίον 11 δεν παίζεις μόνος. Έτσι. Εννοείται αυτό. Πιστεύεις δεν λέμε ότι είναι δικό μας. Πιστεύεις ότι αλλά ο Πάοκ... λέμε τον τέρτη μας ότι θέλω να πάρουμε το κύπελο. Σαν προπονητής και σαν φόρμα είναι καλύτερος από την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Πάντα παίρνουμε τη χρονική περίοδο που γίνεται το μάτς. Δηλαδή 6 Μαΐου. Σαν προπονητής μπορεί να είναι και το ίδιο. Ναι. Εντάξει, ούτε ένας λέει κάτι, ούτε άλλος. Σαν μονάδες. Ναι. Στα φόρμα. Ναι, δηλαδή για μένα τώρα το να γυρίζει το center four μετά από τόσο καιρό και να κάνει γκολ έστω και έτοιμο, πάρε βάλε, και να βρίσκεται στη σωστή θέση όμως. Ναι. Βρίσκεται στη σωστή θέση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να κάνει τον γκολ. Κερδίζει και τον φάουλ στο πρώτο. Ναι, κερδίζει, μπράβο. Το οποίο λένε οι Παναθηναϊκοί δεν είναι. Καλά, εντάξει. Οι Παναθηναϊκοί τώρα τι να κάτσουμε. Να πούμε τώρα. Είπαμε, το έχουμε ξαναπεί ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς έτσι πως είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όποιος έχει τους περισσότερους τίτλους είναι αυτός που έχει ευνοηθεί και περισσότερο. Δηλαδή, όταν γίνεται ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δικαιούται να φωνάζει ο Παναθηναϊκός, όχι ο Ολυμπιακός. Θα γίνεται ένας Παναθηναϊκός ΑΕΚ, δικαιούται να φωνάζει ΑΕΚ και όχι ο Παναθηναϊκός. Θα γίνεται ένα ΑΕΚ ΠΑΟΚ, δικαιούται να φωνάζει ο ΠΑΟΚ και όχι ΑΕΚ. Όταν γίνεται ένα ΠΑΟΚ Άρης, δικαιούται να φωνάζει ο Άρης, όχι ο ΠΑΟΚ. Όταν γίνεται ένα Ηρακλής Άρης, δικαιούται να φωνάζει ο Ηρακλής και πάει λέγοντας. Ναι. Έτσι, αυτή είναι η σειρά. Ναι. Άρα λες ότι. Από αυτό που είδες από τον Κίζα δεν βοήθησε τον ΠΑΟΚ ή... Στο πειθαρχικό εννοείται. Στο πειθαρχικό. Αυτό είναι ένα μήνυμα, πιστεύεις, για σένα. Ένα μήνυμα, ας πούμε, διαχρονικό μήνυμα. Όχι. Γιατί η πλειοψηφία των φίλων του ΠΑΟΚ, πέρα από την νίκη, θεωρούν ένα διαχρονικό μήνυμα. Ο διαχρονικό. Πρέπει να δούμε τώρα, εντάξει, με μια διαιτησία όντως υπέρ της ομάδας τώρα να ξεκινήσουμε με διαχρονικά μηνύματα. Εντάξει, για μένα η ερμηνεία του Κίζα είναι ότι ο Μελισανίδης διάλεξε αντίπαλο. Ορίστε. Να το Σαριανό. Έτσι πιστεύω. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω αν του πήγε σε καλό ή κακό. Εγώ από την αρχή. Δεν ξέρω αν θα του πήγε σε καλό ή σε κακό. Τον μικραίνει τον Πάο. Όχι, μικραίνει τον Πάο. Καλά κάνει, καλά κάνει. Καταρχήν, άμα ο Πάο ήταν τόσο δυνατό, δεν θα είχαν αφαιρέσει 6 βαθμού από τον Ολυμπιακό που του πλακώσαν στο ξύλο στο Καραϊσκάκι. Ναι. Αν είχε δυναμώσει. Εκεί γιατί δεν φάνηκε ότι δυνάμωσε ο Πάο. Ναι. Μήπω ο Μελισανίδη δεν ήθελε άλλη μια δύναμη στο κεφάλι του να δυναμώσει ακόμα ένα. Άκου τώρα τι γίνεται. Ραπτό κατέβηκα το πρωί με τη δουλειά, ο 7-18. Αθήνα για meeting και γύρισα πριν λίγο, λέει. 30 άτομα, βάζελοι, γάβρια, εκτζίδες, σκούζαν όλη μέρα για τον Ιβάν και τη διαιτησία. Αυτό είναι καλό για σένα. Ναι, καλά, εννοείται αυτό. Και αν είναι δηλαδή αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, να γίνουμε θύτες. Εντάξει. Οι εκτζίδες γιατί να σκούξουν, δεν το κατάλαβα. Με τον Ολυμπιακό δεν είχαν καλές διαιτησίες. Οι εκτζίδες γιατί να σκούξουν. Με τον Ολυμπιακό. Α, γκολ χέρι βάλανε στο Καρεσκάκι. Γιατί να σκούζουν οι άλλοι. Καλλιδρομίου η πιο χότο εδώ στα Εξάρια, λέει άλλο κομμουνιστή. Έτσι. Ωραία, το ξέρει τα κόλπα. Εγώ βλέπω ότι ο Τίγρης έβγαλε δόντια γενικά. Έβγαλε δόντια. Ποιος έβγαλε? Δόντια, ο Τίγρης. Ο Τίγρης. Έβγαλε δόντια. Καλά, ρε, ο Κίζας έβγαλε τον Πάοκ πάνω στο πειθαρχικό. Ο Πάοκ κατά τρόπο στο Παναγιώτη έβγαλε δόντια ο Τίγρης. Κοίταξε το, αν έβγαλε δόντια ο Τίγρης για μένα θα φανεί στον τελικό. Έτσι. Πρώτον, από πού θα γίνει ο τελικός. Και δεύτερον, με τι θα γίνει στον τελικό. Πάθε αλίκο. Τι λένε, δεν έχουν τουαλέτες, λέει εκεί πέρα. Κάτι ενστάσεις, λέει, έτσι πάνε αυτοί. Δεν έχει, λέει, τουαλέτες. Τι δεν έχει? Έτσι είπανε. Δεν έχει, λέει, τουαλέτες. Γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει και το μάτς. Ποιος το είπε? Φορητές δεν πάνε. Να στο πάνω στην Τούμπα το μάτς. Που πηγαίνει στην τουαλέτα και παθαίνει σύφυλλη. Κάτι, τώρα είναι προσβολή που λες. Γιατί δηλαδή. Σε όλα τα γήπεδα πώς είναι οι τουαλέτες? Μόνο στα επίσημα ή καλές τουαλέτες? Ξέρω εγώ. Εσύ που πας, 5-6? 4. Για πες πώς είναι οι τουαλέτες εκεί. Σύφυλλη. Έργο τέχνης. Έργο τέχνης. Ναι. Αυτό είναι μήνυμα στον Ιβάν και στον Αραστέχνη μάλλον. Γιατί ο Αραστέχνη δεν είναι στον Ιβάν. Όχι. Αυτό που λες είναι ο Ιβάν τους δίνει 600.000 το χρόνο. 700 πόσο τους δίνει. Είναι άρχοντας. Παλιά ήταν ακόμα χειρότερα, βέβαια. Ορίστε, να το πούμε και αυτό για να μην λες ότι λέμε για τον Ιβάν. Παλιά ήταν ακόμα χειρότερα. Τι Βλενόρια τώρα. Παλιά, ναι, μιλάμε πανούκλα και πάνω. Σοβαρά. Ναι. Τώρα σύφυλλη. Από την πανούκλα πήγε σε σύφυλλη και τη Βλενόρια. Ναι. Έκανε ένα βήμα. Έτσι. Ναι, σωστό. Λοιπόν, καταγγέλνεις ότι στη Θύρα 4 οι τουαλέτες πρέπει να φτιάξουν. Γενικώς. Ναι. Παραδείγματος χάρη, να τώρα που δείχνεται εδώ στην τηλεόραση το βόλεϊ. Ναι. Αν πας αυτές, τώρα δεν έχουν καμία σχέση.
Ποιο, στο μπάσκετ. Καλά, καινούργιο γήπεδο είναι, ρε, εννοείται. Τι, πώς θα είναι το. Στο Παλατάκι, ρε φίλε. Πώς το λένε. Όχι ο Δήμαρχος. Πώς το λένε τον άλλο, τον ψηλό. Ποιος? Τον Τζιτζικώστα, τι έχει αυτό. Ο Τζιτζικώστα. Είναι τι. Αντιπεριφερειάρχης. Η περιφέρεια στέλνει την καθαρίστρια. Για να μην. Να είναι καλά. Παίζουμε και μπάσκετ εμείς αύριο, Γιώργο. Τι παίζουμε. Μπάσκετ, playoffs. Ποιοι παίζουν. Α, ναι. Ναι, αύριο Σάββατο. Το πρώτο παιχνίδι. Άντε, να, έτσι ίσα ίσα για κατανάλωση, γιατί ενδιαφέρον δεν έχει κανένα. Ουσιαστικό δεν έχει ούτε τρίτη, ούτε τέταρτη, ούτε πέμπτη. Μα το κακό είναι ότι. Δεν είναι θέμα για μένα αυτό. Το κακό είναι ότι και οι δύο ομάδες παίζουν πολύ κακό μπάσκετ. Δηλαδή δεν έχει. Ο μόνος λόγος που έχει νόημα να το δεις είναι να φωνάξει κανένα φίλο σου από άλλη ομάδα, όχι στην οπαδό, και για να πειράζει το ένα στον άλλο. Καθαρά για το γόητρο δεν έχει καμιά ουσιαστική αξία τα playoff τώρα πώς έχουν γίνει. Τι playoff στο μπάσκετ. Ναι. Α, πα σε κάνει ταβέρνα πιτσικαραούζο. Καλά, εννοείται αυτό, να σου πω την αλήθεια. Ναι, και εγώ αν εκείνη την ώρα έχω να πάω κάπου ή να κάνω κάτι, εννοείται ότι δεν θα ασχοληθώ. Πρέπει να είσαι πολύ άρρωστο. Ναι, πρέπει να είσαι όντω. Ναι. Πρέπει να είσαι, δηλαδή, ναι, να μην δει ένα. 19, α πούμε. Δεν σε τραβάει. Πρέπει να είσαι πολύ κενό. Πρέπει. Ειδικά να τώρα. Όπω έγιναν τα πράγματα, ναι, γιατί παλιά όλη η πόλη ζούσε για αυτό το παιχνίδι. Καλά, σε τι έγινε παλιά. Τώρα δυστυχώ όπω έχουν γίνει τα πράγματα, η Ευρωλίγκα έχει καταστρέψει. Δυστυχώ για εσά, του Αριανού. Έχει καταστρέψει. Έμεινε ένα άθλημα για να το χαρείτε. Έχει καταστρέψει το άθλημα η Ευρωλίγκα. Ξέρεις, θα πας αύριο. Κυριακή παίζουμε. Κυριακή, ναι, ναι, Κυριακή. Θα δω, άμα θα πάω, ο δικός. Ο δικός, ναι, με αυτοκίνητο δηλαδή, ναι. Όχι οργανωμένα. Δεν ξέρω καν αφήνουμε κιόλας. Με τον γιατρό τον Ηρακλειδέα έλεγα να ερχόμουν. Αλλά εγώ θέλω να πάω στο Πανσεραϊκό, θα είμαστε σε αντίπαλα στρατόπεδο. Θα σε την άλλη μεριά εσύ. Για να θα γυρίσουμε μετά με το ίδιο μάξι. Παρέα εκεί με το Χαλκίδη θα κάτσεις. Τον καλό, τον αξιότιμο πρώην πρόεδρο και τον σωρό. Καλά, ο άνθρωπος εξεδήλωσε την πεποίθησή του ότι θέλει ο άνθρωπος. Εξεδήλωσε. Ο Μπούζος πολύ καλές σχέσεις έχει με τον Χαλκίδη Τριστινάλη τώρα, τον ακούγαμε και τότε και στη Γάμα Εθνική. Ο Μπούζος έκανε ρεπορτάζ. Ναι, έκανε ρεπορτάζ, τέλος πάντων. Γιατί να μην κάνει, γιατί, επειδή είπε ο Χαλκίδη. Χαλκίδη. Αφού δεν ξέρετε τι θα πει ο Χαλκίδης τώρα, δεν ξέρουμε τι θα πει μόνο ο Χαλκίδης. Ο Μάντης είναι το Παΐσιος, είναι ο Μπούζος, πού να ξέρει. Καλά. Ακούστηκε από την τηλεόραση αθηναϊκή ότι ο τρίτος λίτ της Β' Εθνικής δεν ανεβαίνει, λέει φέτος. Φυσικά δύο ανεβαίνουν. Τώρα το μάθες εσύ. Εγώ νόμιζα ότι. Αν... αυτά σας μαθαίνουν εκεί. Εγώ νόμιζα ότι ο τρίτος, ναι. Αν δεν δηλώσει κάποιος συμμετοχή, θα ανέβει. Ναι. Αλλά είπε ο Καρπετόπουλος τις προάλλες, λέει να το ξεχάσετε, λέει αυτό το σενάριο. Ναι. Άμα πέσουν, πρόσεξε, αν δεν πάρουν τρεις ομάδες αδειοδότηση, τότε θα αναγκαστικά θα ανεβεί ο τρίτος. Δεν ναι. Ανεβαίνει. Πώς θα συμπληρωθεί το ρόστερ, αδερφέ. Τρεις να μην πάρουν, ναι, ναι, κατάλαβα τι λες, ναι. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Άρα δηλαδή αν δεν πάρουν δύο. Οι δύο σχεδόν σίγουροι, πολύ δύσκολα για να πάρουν είναι η Βέρη, η γνωστή Βέρεια και ο Ηρακλής. Μα η Βέρεια έχει πέσει ήδη. Ναι. Θέλω να σε πω ότι. Εσείς θέλετε άλλες τρεις. Παραδείγματος χάρη, αν ο Ηρακλής, ας πούμε, που σώθηκε αγωνιστικά. Ναι. Δεν πάρει οδειοδότηση, θα σωθεί ο Λεβαδιακός. Ναι. Ο σκοπός δεν ήξερα εγώ αυτό. Αν δεν πάρει ο Λεβαδιακός. Και ο Ηρακλής και η Βέρεια. Και η Κέρκυρα που ακούγεται πολύ έντονα. Τότε θα ανεβούν τρεις αναγκαστικά. Πρέπει να συμπληρωθούν οι θέσεις. Είσαι επιλαχών δηλαδή. Καλά είσαι. Είσαι επιλαχών. Πώς λένε ρε παιδί μου. Σε ένα τηλεπαιχνίδι. Όσο ελπίζω ακόμα εγώ, ας πούμε, αύριο με τον Όφη θα είμαι που παίζει με τον Απόλλων Σμύρνης. Αύριο έχει Όφη Απόλλων Σμύρνης 3 ώρα. Θα κάτσεις να δεις Όφη Απόλλων Σμύρνης 3 ώρα αύριο. Θα το δω. Εννοείται. Λογικό είναι. Ναι, έχει αποκτήσει ο Αργιανός. Γιατί ένα άμα πήγαινε. Γιατί μισό λεπτό φέτος ναι. Ο ΠΑΟ. Δίνει στην έτρια. Σε αυτή την έτρια που έχει 0,9% αγροματικότητα. Θεαματικότητα 1,2% πόσο. Πρέπει να ανάψει μια λαμπάδα στον Άρη Ερτρία. Η Ερτρία θα τη δώσει τέτοια. Από την Κυριακή στο χωριό ναι. Και σε αυτά παίζει τώρα Άρη και κάνει αγροματικότητα. Στην Κυριακή στο χωριό τη βλέπανε κάτι γιαγιάδες που είχαν καταράκτη να πούμε. Ο ένα μάτι έβλεπε το άλλο δεν έβλεπε. Κυριακή στο χωριό. Τι εκπομπή είναι αυτή, ρε μου, Κυριακή στο χωριό. Δηλαδή, εκτός από εκείνο το χωριό που γυριζόταν το έργο, δεν νομίζω ότι άλλο χωριό θα το έβλεπε. Τι πέραν εκεί, θες να πούμε τα. Τι απάτη εκπομπές είναι αυτές, ρε μου, Κυριακή στο χωριό. Να κάνω λίγο μια ερώτηση. Ναι, για πες. Καταρχήν, να πούμε λίγο, είναι συγκεκριμένα ακόμα, είναι 100% ότι θα γίνει στο Παθεσσαλικό ή όχι. Αποφασίστη το μεσημέρι 3 ώρα. Μάλιστα. Ωραία. Μετά τέλειο. Έβγαλε κάποιες αντιρρήσεις η αστυνομία του Βόλου. Λέει. Του Βόλου και εγώ αυτό άκουσα, γι' αυτό δεν ξέρω. Κατουρηθήκαμε τώρα με την αστυνομία του Βόλου. Ας ξεσκουριάσουν εκεί που όλη μέρα είναι στα τσιπουράδια και κουπανάνε εκεί πέρα τα τσίπουρα. Για μένα το πιο δίκαιο Βόλου. Είναι τελική μπάσκετ, ποδοσφαίρου κτλ. Να γίνονται μονίμως εκεί. Σε ουδέτερα γήπεδα. Και στη μέση. Όπως είναι φέτος. Το πιο δίκαιο είναι. Έτσι. Κάθε χρόνο σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τελικό σκυπέλο. Συμφωνώ απόλυτα με τον Αργιανό. Όπως είναι στη Γερμανία έχουν α πούμε το Βερολίνο. Κάθε χρόνο τελικό σκυπέλο που πέρασε τη μεγάλη Ντόρτμουντ. Πάω Ολυμπιακό στο Βόλεϊ.
Μέτροπολ, Μετρόπολη, είδε τι. Ναι, βέβαια. Είδε τι. Δεν αφήνουμε ούτε άθλημα να πάει χαμένο ούτε τίποτα. Μπάγκερ Ντόρτμουντ, είδε πώ παίζεται το ποδόσφαιρο. Έλα, μπορεί που λες, να πω λίγο και κάτι για αυτό που λέει ο Βασίλης. Ναι. Διάλεξε ο άλλο αντίπαλο, ο Τίγρης. Εγώ δεν ξέρω είχα... αν θα του βγει σε καλό. Ναι, εγώ είχα πει από την αρχή, το πιστεύω μου, ότι, και το είχα πει και όταν έγινε η κλήρωση, ότι ο νικητής του Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ θα είχε Κυπελλούχος. Αυτό ναι, είχα αυτό, πει. Το έχεις πει, ναι. Σωστό. Και αυτό για μένα πιο 50, το έλεγα και για τον Παναθηναϊκό. Από αυτό το τελικό δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Πιο δηλαδή αμφίροπο και 50-50 από αυτό το τελικό. Αντικειμενικά, ας πούμε. Πιστεύω είναι ο πιο. Και να πούμε ότι διαχρονικά. Πολύ δύσκολο να δώσει πρόβλεψη. Όσοι τελικοί κυπέλλου Ελλάδος έχουν γίνει, 100. Το 32, όχι, 100 δεν γίνανε. Καμιά 80 γίνανε. Γίνα. Ωραία. Άντε να είχαμε 5 κακές διαιτησίες σε 80 μάτς. Ε, όχι, εντάξει, δεν συμφωνώ. Σε τελικούς κυπέλλου. Σε τελικούς, ναι, είχαμε κακές. Καλά με τον Ολυμπιακό, με την Τρίπολη, το χέρι που. Είχαμε ένα. Ολυμπιακό Τρίπολη. Ήταν... Είχαμε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ το 77. Δύο. Δύο. Τη ΣΑΕΚ με τον Ατρόμητο. Τη ΣΑΕΚ με τον Ατρόμητο 3. Δεν θυμόμαστε άλλους. Δεν θυμόμαστε άλλους. Σφαγιαστικές για τη ΣΑΕΚ. Όχι, δεν θυμόμαστε. Δηλαδή, εντάξει, αν εννοεί σφαγιαστικές. Εγώ στη ζωή έχω δει 40 τελικούς. Από παιδάκι, αυτά τα μάτια θυμάμαι. Τώρα πιο παλιά τι γινόταν πριν το 77-78, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Ο Άρης φωνάζει για σφαγή, Άρης ΠΑΟΚ, αλλά το πήρε, ολοχρήνα. Για ποιο όλες. Το 70. Το 70. Σας ακύρωσαν γκολ, πέναντι δεν ήταν, αν φωνάζετε, γκρίνια κτλ. Σήμερα στο Κυρκή στα γνωστά 5-6 βαζέλια εξαφανίστηκαν. Λέει ο 845 Κυρκησιώτης. Αύριο Σάββατο είναι. Σας περιμένω να σας κεράσω καφέ και θα χαρώ πολύ να σας δω την 21η Ιουνίου. Φιλάκια, φιλάκια. Τι είναι την 21η Ιουνίου, τι γίνεται, έχει καμιά γιορτή. Ούτε την 21η Απριλίου ξέρω. Την 21η Ιουνίου δεν ξέρω. Λοιπόν, Κώστα, κάποτε ο ΠΑΟΚ έλεγε πως όλα θα πρέπει να κρύονται στο χορτάρι. Με 50 διατησία. Τώρα θέλουν προτάσμα στα χαρτιά για το 50-50 μούγκα. Και για το 50-50 μούγκα, λέει ο φίλος. Λοιπόν, ράπας γίνει στην Τούμπα και ας το σηκώσουμε μέσα στο σπιτάκι τους. Όπως το 2011 που πετάξαμε έξω με 0-1, λέει, το γκολ, το έβαλε ο Δέλας. Και μετά και πετάγανε, λέει, φωτοβολίδες στο Σάκα. Να μην τα ξεχνάμε αυτά, λέει. Φανέλα για τελικό έχουμε εμείς. Ποιος ΠΑΟΚ, λέει 148. Ας γράψει ο Σαββίδης σε χαρτάκια τα γήπεδα που θέλει και ας τραβήξει μόνο στο λαχνό. Ο 148. Βλέπω ότι η καλή σχέση που είχε ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ διαχρονικά φέτος έχει χαλάσει. Κοίταξε, η καλή σχέση. Καλή οι οπαδοί ποτέ δεν είχαν καλή σχέση. Έλα μόνο που δεν είχαν. ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Πώς δεν είχαν καλή σχέση. Καθόλου καλή σχέση δεν είχαμε. Με τους ΑΕΚΣΙΔΕΣ. Γενικά με τις ομάδες. Δεν είχατε επεισόδια με τους ΑΕΚΣΙΔΕΣ. Είχαμε, πώς δεν είχαμε. Τι λες, το Άλσος ξέρεις τι έχει γίνει. Πού έχει γίνει. Το Άλσος, το περιβόητο. Πότε. Παλιά και μπότου τότε και με τον Νικάκη εδώ μέσα. Τον Νικάκη τι έγινε, που άλλαξε το κόρνερ. Ναι. Τίποτα δεν έγινε. Ναι. Έγινε, όχι πως δεν έγινε, άσε τώρα τίποτα δεν έγινε. Το 84, το 83, τον τελικό, δεν θυμάσαι. Το 83. Ναι, που πετούσαν οι άλλοι, που έγινε χαμός. Πετούσαν οι άλλοι τα καθίσματα, κοίταξε να δεις. Ο λαός του ΠΑΟΚ τότε φημιζόταν για την δυναμική του, για το καφριλίκι του, για το κανιβαλισμό του, για την τεράστια κερκίδα του. Για την εφευρετικότητα των συνθημάτων του, για τη βία του κτλ. Με το Σάχα. Ποιον? Με το Σάχα. Το 83 σε λέω. Ναι, όχι, εγώ σου λέω μετά. Στα λέω ένα-ένα. Α, λες για το ΠΑΟΚ. Στα λέω ένα-ένα. Άμα ήταν φιλικά, ναι, δεν θα καθίσαμε μούγκα, χάσαμε τέλος. Ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Όταν μπαίνει ο τίτλος στη μέση, τι φιλίες μου λες τώρα και κοιτάει ένας να φάει τον άλλον, τι φιλίες τώρα ακριβώς. Και λυκοφιλίες. Ναι, αγκαλιά ήταν με τον Αλαφούζο να πούμε και. Τις καλές σχέσεις που είχαν ο Μελισανίδης με τον Ιβάν, τώρα με τα λιμάνια. Που έχει πάρει ο Ιβάν και έτσι, με τον. Ακριβώς. Ναι. Ξέρεις, παίρνει και τον Πίγασο. Ο Πίγασος είναι μια εταιρεία. Τι είναι ο Πίγασος. Ο Πίγασος. Πίγασο λέγαμε ένα αυτοκίνητο ενός φίλου μας που ήταν 30 χρονών. Ένα Λάντα καραβάν. Πίγασο το λέγαμε. Ο Πίγασος είναι μια εταιρεία που έχει μέσα. Την εφημερίδα Goal, το Car and Driver, την ημερησία, το Έθνος. Αυτά παίρνει ο Βίδης.
Εγώ προσωπικά πάντω σαν πολίτη τη Θεσσαλονίκη χαίρομαι που βλέπω δηλαδή ότι ο Σαββίδη παίρνει και κάνει επενδύσει στην πόλη μου. Ναι. Δηλαδή σαν επιχειρηματία είναι άλλο, άλλο το οπαδικό και άλλο σαν επιχειρηματία. Πόσο κάνει επενδύσει, τι παλέτε, δεν είχε τι. Τώρα τι παλέτε και τι λιμάνια ρε εσύ. Εντάξει, εξαρτάται. Μισό λεπτό να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Και ποιο μου λέει εμένα ότι αυτό δεν είναι τον ίδιο μισθό με τον άλλον. Φύγα 300 ευρώ και χαιρόμαστε κάνει επενδύσει. Χαίρεσαι. Εγώ θέλω να βλέπω πολιτικά, στην πόλη μου να προχωράει μπροστά. Πολιτικά το βλέπεις το θέμα δηλαδή. Δηλαδή όχι, εσύ σαν Αριανός το Σαββίδη. Εγώ σαν επιχειρηματία στην πόλη μου τον θέλω το Σαββίδη σαν Αριανός. Ναι. Δεν έχω θέμα. Άλλο στο οπαδικό, το οπαδικό είναι άλλο. Είναι η σχέση που έχουμε με. Θα με ήθελες να είχες ένα τέτοιο στον Άρη. Να πληρώνει τον ένα σιτέρι. Ποιος δεν θα ήθελε, εννοείται. Έναν πρόεδρο που να έχει λεφτά και να βάζει λεφτά, ποιος δεν θα ήθελε. Ναι. Εννοείται αυτό. Ναι, αποτύχατε βέβαια. Και τώρα να με κάνει χαβαλέ ο τέτοιο με τη Λαμία, ο Πανουριά, τώρα που δεν ξέρει να αρθρώσει δύο λέξει, με κάνει εμένα χαβαλέ και πάει γλυκά δεξιά και αριστερά και εγώ δεν έχω μαντήλι να κλάψω, δεν γίνεται. Μόνο με τον κόσμο, άντε πάμε μπροστά, δεν γίνεται. Ο κόσμο. Πώ είναι ο κόσμο τώρα, για πε μου λίγο πώ. Τα έχω χάσει. Ο κόσμο είναι εξαγριωμένο με αυτά που βλέπουμε. Είναι εξαγριωμένο. Είναι ένα ωραίο άλοθη. Θα έχουμε σκηνέ απειρού κάνω με τη Λαμία στο παρελθόν. Μίλησα στον Αλαφούζο και του είπα, έχει άλοθη τώρα, πα να βρει το άλοθη σου. Ο Καρυπίδης μήπως πάει να βρει το άλοθη του με τη Λαμία. Γιατί... Άλοθη, όχι, δεν έχει φίλο ο Καρυπίδης. Άλοθη. Τι όχι. Άλοθη άμα δεν, έχει. Δεν ανέβει ο Άρης. Την κριτική του τη δέχεται. Αυτή η Λαμία, ποια δέχεται. Άσερ που δέχεται. Τι δεν τη δέχεται. Ποια δέχεται. Μπορεί λίγο τον Αναστόπουλο κράξατε εκεί πέρα. Δεν τώρα νόσο. Μεταξύ μα, όποιον Αριανό και να ρωτήσει, σου λέει να έτσι πω είναι η Λαμία η και πώ θα τα καταφέρουν. Ναι. Γιατί... Είναι άλοθη. Η Λαμία είναι το άλοθη. Όχι, για μένα δεν είναι άλοθη. Κανένα άλοθη. Να αναθωράκιζε την ομάδα. Φταίει και ο Καρυπίδη. Και ο Κίζα είναι το άλοθη του Αλαφούζου τώρα. Είναι άλοθη αυτά. Και του είπα εγώ στην Αθήνα, εγώ που μένω ανάμεσα στα δύο γήπεδα, τόσα χρόνια έκανα και εκπομπές τεράστιες και με κίνδυνο σωματικής αγκαιρεότητας, όταν πήγα κόντρα με όλη αυτή τη φιλοσοφία του κλάματος, δεν θα κλάψω και για σας, Αλαφούζε. Δεν θα κλάψω και για σένα Μαρινάκη, δεν θα κλάψω και για σένα Μελισσανίδη. Εάν το πάρει όπως το πάρει, αν το πάρει περίεργα ο Κοντός. Τώρα θα κάνω μια επίδειξη δύναμη σε αυτή τη δύο. Το κομμάτι του διαιτητή, τα εισιτήρια, πώς θα πάνε, πώς θα γίνει. Είναι. Τώρα θα μετρηθούν τώρα. Ήρθε η ώρα να μετρηθούν λίγο. Να δούμε τώρα τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα. Εσύ πώς το βλέπεις, ότι πιο πάνω ο Μελισσανίδης. Εγώ πιστεύω ότι ένα σημαντικό τεστ ήταν τα δικαστήρια με τον Ολυμπιακό. Ένα σημαντικό τεστ δηλαδή για το ποιος είναι στα πράγματα αυτή τη στιγμή. Που για μένα προσωπικά πιστεύω ότι είναι ο Μελισσανίδης και λόγω εμπειρίας. Και λόγω ότι έχει πάρα πολλά χρόνια στον χώρο και ξέρουμε, ας πούμε, ο Μελισσανίδης πώς κινείται και τι δύναμη έχει. Εσύ τι λες. Έτσι εγώ πιστεύω. Λέω ότι όλα θα κρυθούν στις εκλογές. Εκεί όλα τα άλλα είναι προς κατανάλωση. Ποιες εκλογές, τις ΕΠΟ. Ναι. Όχι τις βουλευτικές. Ναι, τις ΕΠΟ. Όλα τα άλλα είναι προς κατανάλωση. Να είχαμε να λέγαμε. Α, λες ότι. Ναι, εκεί θα φανεί, εκεί θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό. Τώρα το ποιο θα πάρει το κύπελο και επειδή δεν πήραμε 6 βαθμούς κτλ. Ναι. Δεν έχει σημασία. Δεν το μετράς, Δεν το μετράς. Λοιπόν, και θα, εκεί ναι. Θα χτιστεί, πώς το λένε, εκεί αν αλλάξουν τα πράγματα θα πάμε πλέον σε καθεστώς. Κατ' εμέ, τι πιστεύω εγώ ότι θα γίνει, ότι θα πάμε σε παλιό καθεστώς. Δηλαδή δεν θα τα παίρνει 20 χρόνια ο Ολυμπιακός, απλά θα τα παίρνουν όλοι εκτός από τον Ολυμπιακό. Θα πάρει 5 ο Παναθηναϊκός, 5 η ΑΕΚ, μάλλον 2 ο Παναθηναϊκός, 5 η ΑΕΚ, 6 ο ΠΑΟΚ, έτσι θα πάνε. Τον έχει τελειωμένο? Όχι, το έχω ξαναπεί ότι ο Ολυμπιακός. Το Μάρτιο θα το πουλήσει πολύ ακριβά. Ναι. Καταρχήν και ο Μαρινάκης δίνει και κανένα στοιχείο. Μπορεί να έρθει κανένα άλλο από πίσω και σίγουρα θα επιδιώξει να κάνει και αυτό κάποια συμμαχία. Και εκτός από το και να δούμε και με ποιον, έτσι. Είναι 3-3,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Δεν είναι εύκολο μια τέτοια ομάδα να τη χαντακώσει. Υπάρχει και το πολιτικό κόστος. Δεν μπορεί μια ομάδα να τη χαντακώσει από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και αυτό φάνηκε και με το δικαστήριο. Του Τσίπρα, δηλαδή η εξουσία. Και... Κανενός, είτε ναι. Είναι ο Τσίπρας είτε είναι ο Μητσοτάκης, όποιος είναι, δεν τον παίρνει να τα βάλει τόσο με τοπικά με τον Ολυμπιακό για θέμα ψηφοφόρων. Γιώργο, το όνομα του Σαββίδη ακούστηκε από την Τούμπα. Ναι. Ιβάνη Σαββίδη, Ιβάνη Σαββίδη κτλ. Γιατί τώρα. Γιατί τώρα ο κόσμος είδε προοπτική. Τι είδε κάτι το οποίο δεν έβλεπε. Είδε καταρχήν αυτό που λέω ότι δεν μπορούσαμε να όλο είμαστε. Το γήπεδο, ναι. Δεν μπορούσαμε. Μπράβο στον κόσμο για μένα. Μπράβο στον κόσμο. Φυσικά εννοείται. Και είναι η πρώτη φορά που σε διακόπτω. Που έχουν βγάλει και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ και η ΑΛΦΑ ΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ ανακοίνωση στήριξης του Σαββίδη. Πρώτη φορά. Μπράβο, βλέπω λοιπόν στην εβδομάδα. Ανακοίνωση ένας, ανακοίνωση ο άλλος και στην κερκίδα η Βάρα Σαββίδης. Τι σημαίνει αυτό για σένα? Κοίταξε, για μένα εδώ φαίνεται, όσο περίεργο και αν ακουστεί, η ωριμότητα του κόσμου.
οι οποίοι αρνούταν να βαντάρει καταστάσεις όπως κάποιοι ραδιοφωνικοί τσουκαλάδες και μη, βορειοελλαδίτες ραδιοφωνικοί τσουκαλάδες, οι οποίοι αβαντάρισαν κάποιες καταστάσεις τύπου μεταγραφών Σέκου Ολίσε, Ραζαγκού η Καμαρά, και δεν συμμαζεύτη Τσιτσακόφ, τον άλλον τον Δαγκανιάρη που έκανε πέρα δόθε βόλτες, είχε έρθει για να κάνει πεζοπορία με τη γυναίκα του, ποια ήταν αυτή η φίλη του, εκείνον τον μεγάλο μεγάλος και τρανός. Το, εντάξει, το ότι την έπεφτε, ξέρω το ότι έμπαινε ο άλλος στα αποδυτήρια με τα σκαρπίνια και έκανε να πούμε σαν τον, πώς το λένε, εντάξει, καραγιοσλίκια και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν τα αναγνώριζε αυτό. Το ότι έκανε γιορτές και άφηνε απ' έξω τον κόσμο του ΠΑΟ και έκανε γιορτή του ΠΑΟ για ολίγους, εμείς, και όταν λέω εμείς, η πλειοψηφία των οπαδών, των πραγματικών οπαδών του ΠΑΟ, δεν πέσαμε σε αυτό το τυρί να ρίξουμε την αβάντα. Να λέμε δηλαδή συνέχεια μπράβο και μπράβο και μπράβο και μπράβο. Όχι, τώρα ακούστηκε το πραγματικό μπράβο, αλλά να πούμε και κάτι άλλο, θα είναι πολύ μεγάλο λάθος από το μπράβο να πάμε σε ένα ανάθεμα. Σε ένα ανάθεμα χωρίς λόγο, άμα χαθεί κάποιο κύπελο, άμα χαθεί κάποιο στόχος, να τον βρίζουμε κτλ. Κτλ. Όχι, αυτό είναι λάθος. Πρέπει με σωστή κριτική σκέψη να κρατήσει ο Παοκτσής μία άποψη. Ο Παοκτσής γούσταρε και το θέμα του διαιτητή, ε. Και ο γούσταρε φυσικά, ναι, ήθελε και ο Παοκτσής. Θέλει να γίνει λίγο όλοι, όχι ο Παοκτσής. Όλοι οι οπαδοί. Και ο Αριανός θέλει και ο Ηρακλειδέας θέλει. Όλοι θέλουν. Θέλετε να γίνει το Ολυμπιακό. Βέβαια, εννοείται. Ναι. Αλλά γιατί βρίζετε τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν άκου. Γιατί βρίζετε αυτό, γιατί είπαμε, αυτό που θέλετε να κάνετε εσείς όλοι. Μα δεν τον βρίζουμε. Μισό λεπτό. Το βρίζουμε γιατί δεν, το κάνουμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Ναι. Βέβαια, εννοείται αυτό. Α! Φυσικά. Δηλαδή, εννοείται αυτό. Εσύ δηλαδή τι πιστεύεις. Πες έναν οποιοδήποτε οπαδό οποιασδήποτε ομάδα. Δεν πάω ξύδες εδώ, δεν άκουσες. 4-5, 50-άριδες, 55-άριδες κτλ. Εγώ δεν γουστάρω, λέει. Καλά, λογικό. Εγώ δεν σου κοίταξα όταν λέω Παοκτσής, επειδή το έχει γίνει και καυγά στη Μαρμίτα με συνοπαδό μου, ναι, ο οποίος είναι στο πάνελ. Όταν λέω εγώ Παοκτσής, δεν εννοώ όλοι. Εντάξει, δεν εννοείται αυτό, έτσι. Η γενική εικόνα του. Ναι, για τη γενική εικόνα μιλάω. Γενική άβρα του. Από εύνοια σε εύνοια πάντως έχει διαφορά. Δηλαδή, όλοι οι οπαδοί θέλουμε να έχουμε μια σχετική ασούμε εύνοια. Και εγώ σαν Αριανός έλεγα ότι στη Β' Εθνική απαιτώ να έχω ένα 60-40 όταν, ναι, παίζω. Από το διαιτητή. Ναι, ναι. Άλλο το ένα και άλλο όμως αυτό που βλέπουμε από τη Λαμία δηλαδή. Ωραία, μισό λεπτό. Να βλέπεις κάθε παιχνίδι βρέξει, χιονίσει με όλους τους τρόπους, πρέπει να κερδίσει μια ομάδα πάση θυσία. Με όλους τους τρόπους. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο να έχεις μια εύνοια. Να πάρεις, ξέρω εγώ, λίγο στο πειθαρχικό, ίσως κάνα πέναλτι, ξέρω εγώ, σε ένα παιχνίδι στα τόσα. Άλλο αυτό και άλλο μια εύνοια να τη βλέπεις σε κάθε παιχνίδι. Αυτό νομίζω δεν το θέλει κανένας οπαδός. Δεν συμφωνώ σε αυτό που λες. Ότι δεν το θέλει κανένας. Εγώ δεν θα το ήθελα. Εγώ πιστεύω ότι αν ο Καρυπίδης έβγαζε 8 παίχτες offside. Πεκτικά δεν ήταν για να ανέβει και δεν σε είχε άρεσε. Δεύτερο. Δεν θα μου άρεσε. Ζήτω πρόεδρε, θα έλεγε ο κόσμος. Εσύ μπορεί όχι. Αλλά η πλειοψηφία του κόσμου. Κοίτα, θα έλεγε. Εγώ δηλαδή τώρα το λέω χήμα. Αν πάω στον τελικό και απλώσει ο Βαρέλα τη χερούκλα του πάνω στη γραμμή και ο άλλος κάνει την πουλάδα και πάρω το κύπελο. Με χέρι, ας πούμε, να πάρει το κύπελο. Θα πω μπράβο. Παραγωγικά, παικτικά δεν το άξιζα, αλλά παραγωγικά είμαι μάγκας. Όπως και όταν ο ΠΑΟΚ αδικούταν από τον Ολυμπιακό, εγώ έβγαινα στο ραδιόφωνο και έλεγα ότι ο πρώτος του τέζει, ναι, είναι η διοίκηση της ΠΑΟΚ που δεν προστατεύει την ομάδα. Πάντως, το όνομα του Σαββίδη ακούστηκε μετά από καλή διαιτησία. Δηλαδή και στο όχι μωρέ, όχι μόνο. Έριξε και 4 γκολ η ομάδα. Εντάξει τώρα, ηρέμησε και εσύ. Έπαιξε ρόλο ότι για πρώτη φορά γίνανε και ουσιαστικές κινήσεις το Δεκέμβριο. Mm-hmm. Στις μεταγραφές. Και βέβαια, το είδα φυσικά. Δηλαδή, το είδε και αυτό. Και ο Πρίγιοβιτς γίνανε δύο πολύ ουσιαστικές κινήσεις. Έτσι ακριβώς. Και γενικώς είναι και ένας προπονητής που τον αγαπάει ο κόσμος. Είναι για πρώτη φορά δηλαδή ένας προπονητής που έχει την καθολική υποστήριξη. Είπαμε, άλλαξαν πάρα πολλά, έτσι. Καταρχήν θα είναι ο πρώτος προπονητής ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, επί εποχής Ιβάν Σαββίδη, και αυτό για μένα αναγνωρίζει ο κόσμος. Τελειώνει τη χρονιά. Δεν έχουμε δηλαδή αλεξιπτωτιστές τύπου Γεωργιάδη να έρχονται ξαφνικά, ας πούμε. Έτσι. Θα τελειώσει τη χρονιά προπονητής. Δηλαδή και ο ίδιος ο Σαββίδης έχει αλλάξει τη στάση του, γιατί σίγουρα. Ξέρω τι θα αντιμετωπίσω την Κυριακή που θα λένε όλοι ότι εδώ στα ραδιόφωνα εσύ που τον έκραζες και τον έλεγες. Εγώ έκραζα εκείνον τον Σαββίδη, όχι αυτόν. Αχα. Ναι. Ναι. Ήταν η τοποθέτησή μας, η τοποθέτησή μας είναι σαφέστατη. Και νομίζω ότι εμείς με τον Γιώργο είμαστε ενάντια στα κλάματα και στους καζατζιδισμούς και στους βαρθαβουρτσισμούς. Εγώ ήδη από τώρα το λέω, εγώ, ας πούμε. Απλά βάζω κάποια όρια και στην εύνοια και σε αυτά. Δεν μπορώ να βλέπω αυτό το πράγμα, ας πούμε, μια κάθε αγωνιστική το ίδιο έργο.
Εντάξει. Όλοι έχουν κάποια εύνοια κάποια στιγμή, αλλά αυτό είναι, ας πούμε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να ψάχνουμε Αγίου στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλίμονο. Έτσι είναι τα πράγματα δομημένα από πάντοτε. Από εκεί και πέρα όμως να υπάρχει έστω και κάποιο όριο. Δεν μπορεί να γίνεται αυτή η ξεφτύλα. Πάντως με τον Ιβάν Σαββίδη. Τώρα μεταξύ μας θα πούμε. Λίγο. Είναι η πρώτη φορά που μπορεί να δει σοβαρά το θέμα διαιτησία. Το θέμα ισχυρός. Δεν υπήρχε στον ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια από την ίδρυσή του παράγοντας που θα χτυπούσε στα ίσια εξωαγωνιστικά το ΠΟΚ. Κοίταξε. Αυτό είναι, τώρα να θα το πετύχει, δεν το πετύχει, δεν ξέρω. Πάντως το χτυπάει. Κοίταξε. Στα ίσια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να κάνουμε μια νέα εποχή. Είναι η καλύτερη ίσως της τελευταίας 20ετίας. Η φετινή διαιτησία γενικά στο πρωτάθλημα. Όχι, εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ. Εγώ θεωρώ την καλύτερη διαιτησία ο ΠΑΟΚ. Περνούσε και έναν μήνα του μέλητος ίσως τότε, την είχε Πιζαγοράκη. Πιζαγοράκη με το Euro είχε πολύ καλή διαιτησία. Είχε πάρα πολύ καλή διαιτησία. Δεν έκανε όμως πρωταθλητισμό. Δεν μπορώ, εντάξει, επειδή δεν είχε τις μονάδες. Αλλά διαιτησία είχε. Εγώ σαν ΠΑΟΚ θα μιλήσω. Τι να ξεχάσω που πάω, δεν μπορούσα να κερδίσω τη σκιά μου και πάω μέσα στην Καλαμαριά και παίρνω διπλό. Και ουσιαστικά εκείνο ήταν που μέσωσε εκείνη τη χρονιά. Ναι. Ξεχνάς εκείνη τη διαιτησία. Ξεχνάς τον κύριο Σταυρίδη, ας πούμε. Σαν ΠΑΟΚτσής είμαι, έτσι. Ναι, αλλά δεν κυνηγούσες πρωτάθλημα. Δεν έχει σημασία. Με τον Ζαγοράκη δεν έκανες πρωταθλητισμό. Δεν έχει σημασία, είχα όμως διαιτησία. Έκανες πρωταθλητισμό στην προπαγάνδα με τον Ζαγοράκη. Εντάξει. Και έκανες και φιλίες με τον Ολυμπιακό. Είναι μαύρη σελίδα του Ζαγοράκη εποχή για τον ΠΑΟΚ. Παραγωγικά. Εντάξει. Είχα, λέω, τη διαιτησία. Εγώ δεν είπα είναι άσπρη ή μαύρη. Τον έχει διαιτησία με τον Ζαγοράκη για να σωθεί. Αν η τσέπη είναι άδεια, κάνεις φιλίες. Έτσι είναι τα πράγματα. Εντάξει, κάποιοι να μην ξεχνάμε φιλίες. Ότι δεν είχαν ούτε τη διαιτησία όταν ήταν να σωθούν. Όπα, για ποιους λες. Δεν ξέρω. Ναι, πολύ ωραία. Θέλετε να ανοίξουμε γραμμές ή έχουμε να πούμε άλλα πράγματα πέρα από το ποδόσφαιρο. Για ποιο θέμα, πες εσύ να πούμε. Τι έχετε να πούμε. Πάσχα, φάγαμε. Βουβάλο, φάγαμε. Πάσχα, όχι, έφαγα καλά, έφαγα κάτι τέτοιο. Συντηρητικά. Έφαγα, ναι, έφαγα, ας πούμε. Κοτόπουλο. Όχι, έφαγα αρνί, έφαγα. Πήγα στο χωριό του Στέφανου. Ποιο Στέφανου. Του, ναι. Του Αριανού. Πού στη Ζύχνη, πού είναι. Δίπλα στη Ζύχνη, Άγιος Χριστόφορος. Κοπάνισε κάτι πέτσες, να πούμε. Αυτά είναι, άρα δεν φάγαμε συντηρητικά. Αυτά τα χωριά όταν κλείναν οι αγρότες με έχουν γίνει φιάλτης εκεί στις αίρες. Ήθελα να πάω φάσο. Και ναι, ναι, έκανε τις 100. Μιλάμε ένα δρομολόγιο. Αυτός είναι επιχειρηματίας. Δεν υπήρχε το δρομολόγιο. Για επιχειρηματία. Κάτι χωριά, δεν τα ξέρω, δεν τα βλέπει ο Θεός. Πώς λέγεται το ξενοδοχείο σου. Καζαβίτη. Καραβίτη. Καζαβίτη. Καζαβίτη. Και το τηλέφωνο με ωμέγα. Με όμικρον. Το τηλέφωνο με όμορφο. Ναι. Ο Αρμένιος ο δικός του, ναι. Σήμερα, ρε παιδιά, με φωνάξανε κάπου ένα μαγαζί για θέλει να κάνει μια διαφήμιση και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Για την τηλεόραση πήρα μίλησε εγώ, το ραδιόφωνο θα μιλήσετε με τις κοπέλες, τις κυρίες και τα λοιπά. Beat Bazaar λέγεται. Μπαίνω μέσα να πούμε σε μια στοά. Πώς λέγεται? Beat Bazaar. Το Beat Bazaar, το κλασικό το μαγαζί. Το λέει εντωμεταξύ, λες είναι κανένα άγνωστο, ξέρω. Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Και βλέπω καμιά δεκαριά μαγαζιά. Έτσι, τσιπουράδικα, αυτά με ζωοδοπολία κτλ. Είναι καμιά συνολικά σε όλα αυτά τα μαγαζιά σίγουρα μια πεντακοσάρα μέσα και είναι από 19 χρονών μέχρι 23. Εφτά, εκεί πάει. Μπαίνω μέσα εγώ. Φοιτητική ιστορία. Μπαίνω μέσα εγώ. Πάντα γινόταν αυτό. Και νιώθω γέρος. Πάντα γινόταν αυτό. Λέω ρε, πιο μεγάλο. Γιατί το κατάσταση είναι εκεί, ναι. Κοίταξε. Πάω στο γυμναστήριο το πρωί πιο γέρος εγώ. Φεύγω, πάω στο Beat Bazaar να κάνω δουλειά. Και λογικό είναι, ρε, θα σου πω λίγο κάτι, Ρενατόπουλο. Ο νέος θα βγει έξω. Ναι. Πλέον στις εποχές μας. Γίνεται, ρε φίλε. Πλέον στις εποχές μας. Σημαίνει ότι ο νέος βγαίνει. Ρε πουλάκι μου. Κρατάει και τσέπη του, όχι μόνο δυνάμεις του. Ναι, οι τιμές φοιτητικές μου λένε τα παιδιά εκεί. Φοιτητικές τιμές. Μου λέει, απ' τίποτα ή πια μια σόδα με μια λεμόνι μέσα πάνω. Φοιτητικές και εσύ. Και έπαθα ζημιά. Για 500, που χαμός. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει στα γήπεδα έξω, στα μπάσκετ και στα ποδόσφαιρα και σε αυτά. Εγώ που πάω και παίζω στη Μίκρα εκεί πέρα με κάποιους παλιούς, εγώ είμαι ο νεότερος. Ναι. Είμαι 35 χρονών και είμαι ο νεότερος που παίζω. Σωστό. Εντάξει. Και παίζω με το γυμναστή μου από το σχολείο, από το γυμνάσιο να φανταστείτε. Βέβαια στο μπάσκετ, όχι στο 5x5, άμα πας έχει πιτσιρικάρια. Και 5x5 πάλι κάτι σαβούρες, κάτι. Βγάζουν κάτι αστραγάλους, κάτι φλάσεις παθαίνουν, δεν το ξέρεις. Εγώ το χεστό μου και τον έφαγα στο 5x5. Άτσαλα πόδια πάνε εκεί πέρα, τρελίστε ρε, 5x5. Έχετε τρελαθεί. Λοιπόν, 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. Κέρδισε νερίφι, 9-55 κενό μήνυμα στο 54.340. Βγάλτε τα σωθικά σας και όσοι είστε από Αθήνα, πείτε μας γιατί μας μιμηθήκατε στον καζατζηδισμό.
Γιατί ψάξατε Παναθηναϊκή άλοθη, άλοθη στη μέτρια οικονομική διοικητική κατάστασή σας. Χθες για μένα ήταν και η τρανή απόδειξη, γιατί ο Κλωναρίδης δεν μπόρεσε ποτέ να κάνει καριέρα και να ξεφύγει αυτό το παιχνίδι. Ήταν το αποδεικτικό στοιχείο. Ήταν το, η τρανή απόδειξη, γιατί αυτό το παιδί δεν έκανε καριέρα. Πάμε. Πάμε. Καλημέρα κύριε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Και όποιος θέλει μέλι βασιλικό πολτό, έχει το καλύτερο. Τώρα μου φέρε εμένα ο Γιώργος. Εντάξει. Όποιος θέλει να μας παίρνει εκτός αέρα και εσύ Γιώργο. Πάμε. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Έψαχνα να βρω τα γκολ να τα δω σήμερα και έκανα την χαζομάρα να δώσω Sky αθλητικά το βράδυ. Όχι, εμείς με αλέφατο, εμείς με αλέφατο δείξαμε, εμείς με αλέφατο δείξαμε και Καρατζαφέρη και τον έβγαλε ο αλέφατος. Λάδι τον Γκίζα, τον ψιλό έβγαλε λάδι τον Γκίζα. Τι θα βγάζω αλέφαντος. Ναι. Καλά ρε, ο Καρατζαφέρης βέβαια. Αυτά που έχει κάνει ο Ολυμπιακός, πλάκα μου. Ο Καρατζαφέρης Παναθηναϊκός το πίεζε το θέμα και εγώ έπαιξα ΠΑΟΚ. Έπαιξα ΠΑΟΚ. Έπαιξα ΠΑΟΚ στο θέμα διαιτησίας. Είπα βέβαια την αλήθεια, ό,τι πίστευα. Δηλαδή, έκραξα το Μολέντο γιατί έκανε φάουλ ανόητο στον Μπρίγιοβιτς με πλάτη στη δεξιά. Λαμμένο φάουλ τελείως. Ανόητο. Και δεύτερον, είπα για το πειθαρχικό ότι έπαιξε ΠΑΟΚ και το καθοριστικό κομμάτι ήταν η μία αποβολή του Μάντος και ακαπάκι η αποβολή του Λουντ. Λοιπόν, γιατί εμείς είμαστε δίκαιοι. Καλημέρα φίλε, σε ακούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Γκολ στο Sky αθλητικά δεν είδα πάντως. Έλα ρε, τώρα θα... Είναι οπαδικές τοποθετήσεις, εγώ δεν τις γουστάρω να τις βλέπω. Λοιπόν, πάει τελείως. Δεν φώναξε όλος ο κόσμος υπέρ του Ιβάν Σαββίδη, ήμουνα... Έλα μου, δεν φώναξε. Ήμουν στο γήπεδο, εγώ η μόνη στιγμή που ξενέρωσα ήταν εκείνη η στιγμή που ο κόσμος, κάποιοι που ξεκίνησαν από τα δημοσιογραφικά και κάτω να φωνάζουν, φώναξε αρκετός κόσμος, όσοι φωνάξαμε ούτε να ακούστηκε. Γιατί μόνο το μαρινάκι που φωνάζουν οι άλλοι, τι κακό είναι. Εννοείται, δεν συμφωνώ. Ναι, δεν συμφωνώ. Αλλά χρειάζεται να προβληματιστεί ένας κόσμος, αυτός που φωνάζει υπέρ του Σαββίδη, και δεν λέω για αυτούς που είναι επίσημα και στα δημοσιογραφικά, ναι. Αλλά Φούζος, Εφοπλιστής και Sky, Μελισανίδης, Πετρελαιάς, Τράπεζες και αυτός στα χώρα του καναλιών. Μαρινάκης, Εφοπλιστής. Και γυρνάει στα μου, Σαββίδης, σε κάπλι μάνια και τα λοιπά. Τι ήθελες να την πάρει ρε φίλε, εγώ με τον Ντόμπερμαν και τον Τερεπέογλου, με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Όχι, θέλει προσοχή οι οπαδοί του ΠΑΟΚ να μην συστρατεύονται πίσω από τα δικά του συμφέροντα. Και στο τέλος θα ψηφίζουν και ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σήμερα ο Τσίπρας έκοψε και τα πρόστιμα από τον Σαββίδη. Θα υπερασπιστούμε και το... Έκοψε τα 38 εκατομμύρια, αφού είναι δικός του, δεν τα κόψει. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να έχεις τώρα... Μισό λεπτό του Σαββίδη ήταν τα πρόστιμα. Όχι. Εγώ ξέρω ότι τα βρήκε από πριν. Ναι. Ήταν άδικο τα δικά μας πρόστιμα. Καλά έκανε και τις αυξήσεις, τις προσαυξήσεις. Καλά, όχι, καλά έκανε και του τάσβησε για να διατηρηθεί η επιχείρηση. Γιατί ο Σαββίδης δεν απατεώνας να μην πληρώνει δεξιά και αριστερά. Καλά, δεν το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε 5 χρόνια. Αν τον έκτο χρόνο βγει με ατασταλίες, θα πούμε 5 χρόνια είναι πολύ κύριος. Ωραία, όσον αφορά για τις επενδύσεις που θα φέρει στην πόλη, ναι. Κατώτερος μισθός 3,81, η ασφάλιση έχει διαλυθεί. Δουλειά για κάποιους δημοσιογράφους, σεκιουριτάδες, αν θα ανοίξει business μπορεί να κάνει. Αλλά για την πλειοψηφία του κόσμου δεν θα κάνει. Κάτσε να μην πάρουνε, συγγνώμη, πες ότι βολεύει 1000 οπαδούς του ΠΑΟΚ. Αυτοί δεν θα τρέψουν άλλους 3.000. Δηλαδή θα βολέψει και 500 σε άλλες δουλειές. Άσχημα είναι. Θα κουνηθεί η πόλη. Είναι θα πάνε αυτοί 500 σε άλλα μαγαζιά, κουνηθούν τα μαγαζιά. Άσχημα είναι. Θα κάνει ΠΑΟΚ τζίδικο στρατό που δεν τον θέλουμε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Γιατί να μην κάνει. Έπρεπε να τον έχει κάνει ήδη. Δεν χρειάζεται. Ναι, όσον αφορά τα συμφέροντά του, έχεις δίκιο. Τα συμφέροντά του. Όσον αφορά τα δικά μας συμφέροντα. Πριν από λίγο καιρό. Καλά μιλάς, ωραία μιλάς. Μα πριν από λίγο καιρό. Εγώ είχα πριν από 3 μήνες, τότε που ο Βερίκιος έκραζε το Σαββίδη, τον είχαν περιλάβει τότε με τις άδειες κτλ. Και λέω, καλά ρε ξεφτύλες. Το Μαρινάκι, άλλοι τον κάνουν ας πούμε Θεό, τον βάζουν πέπλο προστασίας. Και εσείς μια ανακοίνωση ο ερασιτέχνης, μια υπαλέμαχη. Μια ΙΚΑΕ δεν βγάλατε οι οπαδοί κτλ. Και ξέρεις τι μου είπαν, ας πάρει κανένα προτάσμα, κανένα κύπελο να ξεκινήσει, να το στηρίξουμε στα επιχειρηματικά του συμφέροντα. Δηλαδή, γνώμονας ήταν το αγωνιστικό. Δηλαδή, αν πάρει το κύπελο και το πρωτάθλημα του χρόνου και τον πειράξουν το Σαββίδη σε κάποιο επιχειρηματικό του εγχείρημα, ο κόσμος θα πάει εκεί. Δεν θα πάει. Θα πάει. Θα πάει. Εγώ γι' αυτό κάνω. Διαταΐσει ο Σαββίδης 1000 παοξίδες. Οπαδούς, φίλους, δημοσιογράφους. Κι όμως τώρα δεν ταΐζεις κανέναν. Δεν ταΐζεις κανέναν. Δηλαδή στο λιμάνι ποιο θα βάλει, Αριανό. Ναι, το θέμα είναι. Το σεκιουριτά που θα βάλει τι θα είναι, Ηρακλειδέα. Πάω ξύδα βάλει. Του ταΐζεις. Λογικό δεν είναι. 381 ευρώ χωρίς ασφάλιση. Γι' αυτό εγώ λέω: οι Παοκτζίδες, Ηρακλείδες και Αριανοί. Ποιος είναι χωρίς ασφάλιση, δεν καταλαβαίνω. Ας κατεβούμε τη Δευτέρα στην Πρωτομαγιάτικη πορεία και ας περιμένουμε και το κυπελάκι. Ποια Πρωτομαγιάτικη πορεία, ρε. Θα πλακωθούμε στα Τσίπουρα Δευτέρα. Θα πάμε κάπου.
Μετά Τσίπουρο. Α, μετά. Ωραίο, έγινε. Καλημέρα, επόμενο κύριο. Ωραία τα είπε. Μ' αρέσει. Ωραίο, σωστό. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο τελικού, θα πάρουμε τη μαρμίτα να πάμε θάσο. Σαββατοκύριακο τελικού, να κλείσω εκεί πέρα ένα τραπεζάκι να δούμε τι θα γίνει. Πέσανε 6 γραμμές. Ξαναπάρτε τηλέφωνο. Καλημέρα. Ορίστε, πέντε πέσανε. Μένα σε. Ξαναπάρτε. Καλημέρα, έλα. Έλα. Καλώς τώρα. Καλημέρα. Έλα. Λοιπόν, να χαιρετήσω εκεί την παρέα. Χαίρετε. Ναι. Ξέρεις ποιος είμαι, Κώστα, τη φωνή μου την κατάλαβες? Όχι. Να μην τα ξαναλέμε. Πριν χρόνια εκεί στο Βόλι, που σάρπαξα να πούμε από εκεί μπροστά. Κάτσε, ρε φίλε, πολλοί με έχουν αρπάξει. Πες μου, κάτσε. Για ξαναπες. Κάρουν τα δόντια, άιντε, να μην στα λέω πάλι. Πες, βρε παιδί μου, σε ποιο Βόλι, ξαναθύμισε το μου. Στο Κατσάνιο, από του χάρου τα δόντια σε πήρα εκεί. Άντε, στο Κατσάνιο, ναι. Μπράβο. Μπήκε μπροστά. Σου την πέσανε εκεί, σου την πέσανε, τι Ηρακλειδής. Τι να μου την πέσανε, Πανιόνια. Πάνω άντρα, το λέω τώρα εγώ, γιατί ήταν 15 να πούμε με έναν, εκ των οποίων οι 10 δεν ζουν κιόλας. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί μιλάμε. Δεν ζουν γιατί δεν ζουν άλλα ποτά από ό,τι έπινα εγώ. Ναι. Φύγαν τα παιδιά. Μπορεί να μην δεν ζουν κιόλας. Τέλος, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Το έργο ποιο είναι. Ο Χοντρός από τον Κόκαλη πήρε πρίκα να πούμε 30 κομμάτια από το Πασόκ. Ήταν η πρίκα του αυτή, να ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό και βλέπεις ότι εκεί που θέλει βγαίνει λάδι. Τα υπόλοιπα λιγούρια, ναι, που είναι να πούμε από την αριστερά που μείνανε, δεν είναι του Πασόκ, είναι οι άλλοι, ναι, είδανε φαΐ. Τώρα σε λέει να πούμε εδώ Ιβάν Σαββίδης φαΐ, βάλ τον μπροστά, ξέρεις πως πάνε τα πράγματα. Τώρα εκεί υπάρχει... Ο Ιβάν Σαββίδης όσες δουλειές προλάβει και πάρει με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι να ο νέος φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι σημαντικές. Ο νέος Σωκράτης Κόκαλης είναι αυτός, λοιπόν, μακάρι, του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι έχουν τα πράγματα. Θα δούμε, όπως είπε το παλικάρι, γενικά στις εκλογές τι θα γίνει. Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι. Πες μου μια χρονιά εσύ που αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ και έχασε το πρωτάθλημα από τη Διατησία. Το πρωτάθλημα? Ναι, από τη Διατησία. Που είχε ομαδάρα, που είχε παιχταράδες και το οποίο το έχασε τη Διατησία. 1973. Το 73. Ναι, 1977 το κύπελλο. Όλοι και φοράγαμε πανταλονάκια. Σου λέω χρονιές, πού ήταν πρωταθλητής? Εδώ λέμε, τα τελευταία χρόνια αυτά. Αυτό με τις κασέτες πιάνετε? Ποιες κασέτες? Να κερδίσει το Εγάλεο και ο Ολυμπιακός και όλοι έλα πάνε να μαμηθούνε. Κασέτες. Αυτό το μετράς. Πρέπει μια χρονιά που έφερες Πεχταράς, που έφερες Ριβάλτο. Τι να κάνω, η σημασία έχει, τι γράφανε εκεί πέρα όμως. Και στο πήρανε στο αυτά. Και γιατί και ο άλλος έλεγε να πούμε ο Ζαγοράκης και αυτά, ο Ηρακλής να πέσει, ξέρω εγώ, και δεν με νοιάζει. Τι κασέτες μας λες τώρα. Τι μου λες τώρα για τον Ηρακλή. Πάει ο Ηρακλής. Ας τον Ηρακλή. Πάει ο Ηρακλής. Τι, ποιος Ηρακλής τώρα, ρε φίλε. Τώρα, τι να μου πεις τώρα για τον Ηρακλή. Τον Ηρακλή τον φάγα λάχανο εκείνη τη χρονιά. Και ο δικός μας κρυβόταν στην τουαλέτα. Ποιος είναι ο δικός? Αυτός, ο Βρίζας. Α, κρυβόταν. Κρυβόταν, δεν κρύβω ψέματα να πούμε. Τι, εγώ βλέπεις τα λέω όλα. Τον φάγα λάχανο τον Ηρακλή εκείνη τη χρονιά. Μπράβο. Όπως και κάθε χρονιά, γιατί βλέπεις ότι μέσα στο γήπεδο αυτή η ομάδα δεν πέφτει ποτέ. Εγώ θα ρωτήσω τον Ραπτόπουλο τώρα που λέει. Α, μισό. Να κάνω λίγο μια ερώτηση. Ναι. Τώρα τι γίνεται όμως. Εδώ, μέσα στο γήπεδο, δεν την έσωσε ο πρόεδρος στην ομάδα? Που δεν μπορούσε να σταυρώσει νίκη και ξαφνικά έκανε 4 νίκες. Ποιος πρόεδρος? Ξέρω εγώ. Αν τα έκανε αυτά ο Λεβαδιακός, εγώ σου κάνω μια ειλικρινή ερώτηση. Είχε μια νίκη σε 25 μάτς. Είχε μια νίκη σε 25 μάτς και σε 5 αγωνιστικές έπαιρνε 5 νίκες. Δεν θα λέγαμε όλοι, άρε κομπότη μεγάλε, τι έκανες? Εδώ ο πρόεδρος ο δικός σας δεν έκανε τίποτα. Ο Άρης γιατί δεν τα έκανε αυτά και έπεσε 3 φορές μες στο γήπεδο? Δεν διαφωνώ εγώ σε αυτά. Α, μπράβο. Λοιπόν, δεν διαφωνείς. Άμα δεν διαφωνείς, λοιπόν, άκουσε τώρα λίγο να σε πω και τι γίνεται. Λέει ο Ραπτόπουλος εδώ, ο Πρίγιοβιτς λέει να πούμε πήρε το φάουλ έξυπνα από το Μολέδο έξω από την περιοχή. Λοιπόν, τον έπιασε με τα χέρια ο Μολέδο. Ναι, έκανε βλακεία. Ο Κρέσπο έπιασε με τα χέρια τον Κρουναρίδη. Ποιος? Ο Κρέσπο. Ναι. Ναι, λοιπόν. Εκείνο κουστεί τα πέραντι όταν ποιος μας βολεύουν, λοιπόν. Αφού ήταν φάουλ αυτό. Ήταν πέναλτι και τ' άλλο. Ναι. Μάλιστα. Και ήταν και τ' άλλο. Και τώρα θα το στεναχωρήσει το λιγάκι κλείνοντας. Θέλω να το ρωτήσω άμα μπορεί να μας πει τώρα εδώ για έναν τερματοφύλλο που με είπε εδώ ένας φίλος μου στην ηλικία μου λίγο μεγαλύτερος, το Μουσελεμίδη. Άμα ξέρει πώς φύγανε να πούμε και αλλάξανε ομάδα,
κάποια στιγμή και τι έγινε. Άντε, καλή συνέχεια. Ο Μπουσελεμίδης, δεν ξέρω πού έπαιξε μετά τον Πάο. Ραπτόπουλε, να σου κάνω μια ερώτηση. Αυτό το θέμα δεν σ' άκουσα καθόλου τι είπες για τη σωτηρία του Ηρακλή. Πρέπει ο Ηρακλειδέας να ευγνωμονεί τον πρόεδρον. Αν δηλαδή ο Λεβαδιακός και μια νίκη σόλα σε 25 μάτς και σε τα τελευταία 5 μάτς έκανε 5 νίκες, δεν θα μιλούσαμε για το βρώμικο παρασκήνιο του Κομπότη αυτό και του κάθε Κομπίτη. Στον κόκκινο, αλλά επειδή ο Κόκκινος είναι γνωστή. Ναι, αυτό είναι καλό παιδί, ωραίος φίλος μας, τον αγαπάμε. Είναι Ηρακλής, λέει όχι, λέει ήταν καθαρό. Άμα ήταν ο άλλος θα ήταν βρώμικο. Έτσι ακριβώς. Επειδή είναι ο παδός. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Ήταν δευτερολέπτο. Θα μου ξέφευγε ρε παιδιά. Αλλά καλά με κράτησε ο Κινητήδης. Πάρουμε γραμμές ρε Γιάννη, πάμε. Πάντως ο Κόκκινος έκανε μεγάλο πόλεμο στο Παπαθανασάκη. Να έχεις υπόψη σου. Τεράστιο πόλεμο. Είναι άμα κάνει κακό στην ομάδα ρε εσύ. Και ο Κόκκινος είναι Ηρακλειδέας. Αν κάνει κακό στον Ηρακλείο. Όχι, δεν νομίζω. Σήμερα τον έκανε μια αβαντούλα. Γιατί πλήρωσε ο άνθρωπος και έπρεπε ο Κόκκινος. Έπρεπε ο Κόκκινος να πει για τον παράγοντα. Αβάντα, αν πάρει την άδεια εκεί. Ναι. Καλημέρα κύριε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα και στους τρεις. Καλώς τα λέμε. Χαίρετε. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στον γιατρό, τον Παναθηναϊκό, τον καρδιοχειρούργο, νευροχειρούργο. Νευροχειρούργος. Αχρίαστος να είναι. Είχε βγει. Ναι. Αχρίαστος να είναι, γερός να είναι. Ναι. Τον σέβομαι επιστήμονα, θα το μιλήσω εγώ σαν άνθρωπο, όχι σαν επιστήμονα. Όπως μίλησε και αυτός σαν άνθρωπος μετά το 2-0 στη Λεωφόρο. Σαν οπαδό! Ναι, μας αφιέρωσε όλους εμάς μια μπουγάτσα, όπως τη λένε αυτοί, και το αφιερώνω εγώ σήμερα, μια μπουγάτσα με 4 φύλλα στρώση κάτω, λευκή παχύρευστη κρέμα στη μέση και άλλη μια στρώση 4 φύλλα πάνω, έτσι για να την ακούσει καλά. Ναι, μας ακούει αυτό, ο γιατρός. Ναι, μας ακούει. Γιατρέ μου, τα θέλω πισινό σου. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Μάλιστα. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι με τη φωνή η καμπάνα. Τόσο γρήγορα. Και να καταλάβω ρε παιδιά τώρα. Χώθηκες. Οι φύλαδες του Άρη και του Ηρακλή έχουν γίνει οι υπερασπιστές του ΠΟΚ αυτή τη στιγμή. Εδώ έγινε... Ήταν φάουλ του έτσι. Ναι. Δεν ήταν φάουλ του για το άλλο. Πώς να καταλάβω. Απάντα, ο Αργιανός εδώ είναι. Εγώ τι να απαντήσω, κανένας υπερασπιστής δεν είμαι. Εγώ βλέπω... Θα μου πείτε τώρα αδίκησε ο γιατρός τον Παναθηναϊκό. Δεν τον αδίκησε ρε φίλε. Δεν τον αδίκησε τον Παναθηναϊκό, πώς το είδες δηλαδή εσύ. Τον αδίκησε, δηλαδή δεν τον αδίκησε. Δηλαδή ήταν δεύτερη κίτρινη... Πώς το εννοείς τον αδίκησε ρε παιδί μου, ότι διαμόρφωσε αποτέλεσμα. Όταν αποβάλλεις έναν παίχτη ενώ δεν είναι η δεύτερη κίτρινη, δεν διαμορφώνεις κατά κάποιο τρόπο το αποτέλεσμα. Γιατί δεν είναι η δεύτερη κίτρινη, για πες μου. Και όσο φάουλ ήταν που βάρες ο Πέλκας, άλλο τόσο ήταν το πέναλτι του Κρυβαρίδη. Σε ξαναρωτάω και δεν μου απαντάς. Διαμόρφωσε το αποτέλεσμα δηλαδή. Δηλαδή όταν αποβάλλεις παίχτη στο 2-0, κατά κάποιο τρόπο δεν σμπρώχνεις τη μία ομάδα. Γιατί τη σμπρώχνεις. Να αποβάλεις παίχτη ρε φίλε, τι κάνεις δηλαδή. Δύο είναι τα όπλα του διαιτητή, η αποβολή και το πέναλτι. Και το offside, αυτά είναι τα όπλα του διαιτητή για να σπρώξει μια ομάδα. Όταν λέμε ευδόησε μια ομάδα ο διαιτητής, εννοούμε ότι τη σμπρώνει στην περιοχή του αλουνού, τη δίνει φάουλ σε την περιοχή ανύπαρκτα, τη δίνει πέναλτι ανύπαρκτο. Είδες εσύ τίποτα από όλα αυτά. Είδες να σμπρώνει ο κύριος. Είδα ότι το πέναλτι που έβαλε τον γκολ ο Πέλκας, το φάουλ που έβαλε τον γκολ ο Πέλκας ήταν φάουλ, αλλά το αντίστοιχο που έγινε από πίσω το πιάσιμο στον Κρουναρίδη δεν έδωσε πέναλτι. Ναι, πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Από μία και δύο φάσεις δηλαδή μου περιγράφεις τότε, τώρα είναι ότι... Δεν είναι καθοριστικές αυτές οι φάσεις ρε φίλε. Εγώ σου λέω ότι πρώτα φταίει ο Παναθηναϊκός. Γιατί είχε μπροστά τον μπιπ που μόνο έτρεχε και δεν μπορούσε να πάρει την μπάλα. Πρώτα αγωνιστικά φταίει ο Παναθηναϊκός για το χθεσινό αποτέλεσμα, έτσι. Από δύο φάσεις, σε 95 λεπτά αγώνα δηλαδή, από δύο φάσεις μου δείχνεις ότι... Ευνόησε ο διαιτητής τον ΠΑΟΚ. Με συγχωρείτε ρε φίλε, και ο Ολυμπιακός θα σου πει όταν έπαιρνα το πέναλτι, από μία φάση ρε φίλε κρίνεις το αποτέλεσμα. Αν έπαιρνα το παιχνίδι μαζί, εγώ θα σου δείξω άλλες 10 φάσεις που ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού. Τι φάση κανένα, ανάποδο πλάγιο μήπως τίποτα, τι φάση. Τι φάση. Το ανάποδο πλάγιο διαμορφώνει αποτέλεσμα δηλαδή. Φίλε, μισό λεπτό να κάνω λίγο μια ερώτηση. Πάω, ξέρεις, σε ρωτήσω. Εγώ γιατί το λέω. Εσύ, εγώ προσωπικά τα κούβερε σε όλα αυτά. Εσύ δεν γούσταρε που έσπαξε τον Παναθηναϊκό. Ο Αργιανός σου πει: όχι, τον αρέσει να σφάζεται αυτό. Δηλαδή τι. Είναι αυτόχειο.
Δεν γούσταρες που μπήκε μέσα ο Παναθηναϊκός και Νταϊλίκη, εκτός από την καλή μπάλα που παίξαμε, κάναμε και τη μαγιά μας. Εγώ γι' αυτό γούσταρα. Δεν διαμόρφωσε για μένα ο διαιτητής αποτέλεσμα, αλλά του δείξαμε ότι κάνουμε και τη μαγιά μας στην Τούμπα. Δεν διαμόρφωσε η γνώμη μου. Επηρέασα, αλλά δεν διαμόρφωσε. Νταϊλίκη, έτσι στην Τούμπα, Νταϊλίκη. Το γούσταρα. Έτσι, μπράβο, γεια. Τι κάνεις τώρα και απολογήσεις στον Αριανό και στον Ηρακλειδέα και στον καθένα. Αυτή είναι, έτσι. Είμαστε μάγκες και είναι Τούμπα, τέλος. Όπως και αυτοί όταν πάμε κάτω έχουμε σε 50 αυτό να πεις στους Παναθηναϊκούς. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή, δεν μπορεί να είμαστε τόσο κακή ομάδα και στον Παναθηναϊκό μέσα να έχουμε μόνο 5 νίκες. Έχουν γίνει όργια. Να μην ξεχνάμε με τον κύριο Βουλινό. Να μην ξεχνάμε με τον κύριο. Εγώ θα του πω τον ημιτελικό του 91. Για να μην λέω πράγματα που δεν έχω ζήσει. Με τον κύριο Βασιλάκη. Εδώ μέσα κιόλα. Που χάσαμε 2-1 για να πάω Παναθηναϊκό στο τελικό. Να πω και κάτι άλλο για να μην κρατάει πολύ γράμμα. Φαγωθήκανε εχθές και σήμερα και με τον Σαββίδη. Για τις δουλειές που παίρνει και κάνει και θα. Ο προπάπο θα κάνει και ο παδικό στρατό. Μα ο πρώτος διδάκτης είναι ο Άριστος τον παδικό στρατό. Κάνω λάθος. Καλά, ο παδικό στρατό εναντίον. Ο παδικό στρατό έκανε και ο Γούμενος να πούμε τώρα ο Σαββίδης τους πείραξε. Όχι, όχι. Ο πρώτος διδάκτης είναι ο Άρης. Και σκληροπυρηνικό παδικό στρατό. Και θα πούμε τώρα κάτω. Ότι όχι πάει να κάνει ο παδικό στρατό. Καλά κάνει και παίρνει δουλειά ο άνθρωπος. Επενδύει. Ποιος επενδύει σήμερα στην Ελλάδα, ρε. Καλά, κύριε. Τέλος πάντων. Άντε, καλό βράδυ. Εντάξει, λογικό είναι, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα όταν ο άλλος δεν θέλει τώρα. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Και ο Ολυμπιακός όταν έκανε τις δουλειές, τι μόνο πάω. Θα φτιάξει το προϊόν το άλλος, ρε παιδιά. Δεν θα κάνει, δεν θα πάρει κόσμο το μέρος, δεν θα δώσει δουλειές. Ο παδός είναι, λέω. Δηλαδή τώρα ακούω, τώρα βγαίνει τώρα αυτός ο Παοκτσής και λέει γιατί υποστηρίζουν. Δηλαδή τώρα πες την αλήθεια, ρε Παοκτσή, τώρα έκλεισε το τηλέφωνο. Άντε, γράμμες. Έλα, καλημέρα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Ακούγομαι. Ναι. Λοιπόν, Ραπτόπουλε. Ο είπε ο Ερακλειδέας ότι σώθηκε ο Ερακλής και μόνο ο Ερακλής σώθηκε από μόνος του. Δεν έπεσε ποτέ στα χαρτιά. Δεν έπεσε στα χαρτιά ποτέ. Στα χαρτιά δεν έπεσε. Φέτος αν δεν έδινε τα λεφτά ο Σαββίδης για το Λάμπρου θα έμεινε ο Ερακλής στην Ελλάδα δεν είχε. Με τα αν τώρα όμως. Να μην τα δίνε, ρε φίλε. Να μην τα δίνε. Να μην τα δίνε. Κακώς τα έδωσε για μένα. Να μην τα δίνε. Και όταν ο άνθρωπος αυτός βλέπει πανό για τη μάνα του στο γήπεδο ρε Σιραπτόπουλε τι να πει χτες. Άντε πες μου. Να σου πω εγώ τι να πει. Σέσωσα εγώ. Και με βρίζει τη μάνα μου. Εδώ για μένα ο παδός του Ηρακλή, ξέρεις τι πρέπει να πει, φίλε. Μα αυτή είναι η μαγιά μου. Όπως λέμε και εμείς δηλαδή για τον Παναθηναϊκό. Εδώ μαγιά έκανε ο άλλος. Ναι, του πήρα και τα φράγκα. Ναι, και τα φράγκα σε πήρα. Έτσι ακριβώς, σου βρίζω και τη μάνα. Ναι, αλλά τύπος θα βρεις μετά, θα τους βρίσω αυτούς. Ναι. Αυτούς θα τους βρίσω. Είπα για τη μαμά. Ετοιμαστείτε. Καλά, είπε θα τους βρίσω. Εγώ ξέρω στο παρασκήνιο γνωστή τηλεοπτική εκπομπή μα λέγανε πάλι τελείωσε ο Ηρακλής μετά από αυτό. Και ο Ηρακλής σώθηκε. Και σήμερα στην Έρα Σπόρε, παιδιά, τι άκουσα. Τι είπανε. Για πρώτη φορά, λέει, μετά από 30 χρόνια, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός βγάλανε ανακοινώσεις. Μέσα μια εβδομάδα. Είναι, λέει, απίστευτο. Ολυμπιακός προχθές με την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός χθες με τον ΠΑΟΚ. Λέει, πώς αλλάζουν οι καιροί, λέει, έτσι. Η Έρα Σπόρε. Μωρή, εντάξει τώρα πώς αλλάζουν οι ρίγοι. Κάποτε είχε ψηφίσει ο ένας να σώσει τον άλλον τώρα. Έλα τώρα η Έρα Σπόρ τώρα. Άντε να μην χαρακτηρίσω την Έρα Σπόρ. Τον άνετο Μετρόπολης οπαδικό ή ένα άλλο ραδιόφωνο ιδιωτικό οπαδικό το δέχομαι. Τώρα η Έρα Σπόρ να με βγάζει εμένα τον Ακρίδα, τον διαιτητή που εγώ το θυμάμαι τι τους νταμπάνης ήτανε. Και να λέει ότι ο Κίζας αυτό και να κλαίνε όλοι μαζί. Δημόσιο είναι. Έρα Σπόρ. Δημόσιο ραδιόφωνο. Κρατική είναι. Πρωτοβουλέ, ναι. Αυτή τη στιγμή ο μοναδικός άνθρωπος και ο δύναμος τον έχουμε σαν κόρη οφθαλμού στη Θεσσαλονίκη που επενδύει είναι ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης είναι αυτό που δεν είναι ο Θεσσαλονικιός. Είναι εργατικός, είναι οξυδερκής, μαθαίνει από τα λάθη του και επενδύει. Εντάξει. Είναι... Πρωτοβουλέ, θα σου πω ένα πράγμα. Και δεν κλέβει, κάνει αυτό που κάνουνε οι παράγοντες πολλών ομάδων. Δεν κλέβουν το σωματείο τους. Αλλά αυτό που λέει το Μακεδονία Παλάς, ναι. Αν δεν το έπαιρνε αυτός θα ήταν ακόμα κλειστό. Δεν με χάλαγε εμένα, δεν με... Δηλαδή είναι μια επένδυση η οποία δεν τρελαίνομαι κιόλας. Ναι, και άμα ήταν κλειστό το Μακεδονία Παλάς, δηλαδή χαίστηκα εγώ. Τι με νοιάζει. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Για τους εργαζόμενους βέβαια. Δεν είναι έτσι. Για τους εργαζόμενους που δουλεύουν εκεί είναι ένα θέμα. Και για την πόλη, ανεργία της πόλης. Για το θέμα δηλαδή ότι ο Σαββίδης δίνει δουλειά.
Δεν ξέρω αν γυναίκα κάποιου παραγωγού δουλεύει εκεί και αν δουλεύει δεν με πειράζει. Όχι, δεν είναι αυτό. Ναι. Ραπτό που λέει. Ναι. Το ραπτό, δεν με ενοχλεί αυτό εμένα. Είναι... Ναι. Ορόσημο, μη συζητάμε. Δεν μιλάμε εδώ για σε ΚΑΠ, σου ρωτή και λοιπά που έδωσε σε ένα σωρό κόσμο δουλειά. Δηλαδή ρε παιδιά, έλεος. Αντί να το βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο όλοι, όλη η πόλη. Αν είναι δυνατόν. Να σε καλά. Λέμε, παιδιά, πάει. Να σε καλά. Τώρα όλη η πόλη και μόνο που έχει οπαδικό μανδύα, όλη η πόλη δεν μπορεί να το βοηθήσει. Εδώ, απλά πάρτε απλά και στην πολιτική είναι έτσι. Έρχεται ένας δήμαρχος, κάνει έργα. Αν το στηρίζει ένα συγκεκριμένο κόμμα, όσα έργα και να κάνει, βγαίνουν οι Έλληνα τον φάνε. Είτε είναι κουκουές, είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε είναι Πασόκ, είτε Χρυσή Αυγή, είτε οτιδήποτε. Πάμε. Κάνει έργα, αλλά έχει κομματικό μανδύα. Οι άλλοι θα τον φάνε. Θα πούνε ότι είναι λίγο στένατα. Πάμε. Επόμενος κύριος. Ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Ναι, ρίχτω. Τι έγινε, καλά. Καλά, καλά, μια χαρά μου. Ρε. Πολύ κλάμα. Ακούω. Αυτό δεν είναι το πρωτάθλημά μας, παιδιά. Δηλαδή... Γιατί ρε φίλε, εσένα που σε ακούω. Σένα ήταν ναι, άμπραβο, ναι, ρε φίλε, και εμείς δεν κλαίγαμε. Να κλαις γιατί ξέρω εγώ έβγαινε τέταρτος και έκανες το πρωτάθλημα επειδή είσαι 30 βαθμούς πίσω από τον πρώτο. Έτσι. Περίμενε, ρε, ρε, ρε. Εγώ είμαι Αριανός καταρχάς, ρε φίλε. Γιατί και εσύ λίγο έχεις κλάψει. Εντάξει. Τι μου λες τώρα εμένα, δηλαδή. Και εσύ έχεις κλάψει, ρε φίλε. Ναι, εγώ προσωπικά έχω κλάψει. Όχι προσωπικά, δεν σε ξέρω. Αυτό δεν είναι το πρωτάθλημα, ρε φίλε. Γιατί όταν πάει ο Πάγκο το 560-40 διαιτησία, να είμαστε και λίγο ειλικρινείς. Μπορεί να είμαστε Αριανοί, αλλά να τα βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα. Πώς θέλετε να παίξει, 50-50 δηλαδή. Ναι, πού καταλήγεις, το κλάμα. Τι πού καταλήγω, καταλήγω, ρε φίλε, ότι κλαίτε συνέχεια. Ο Αριανός εκεί πέρα μας έχει ζαλίσει. Και ο Ηρακλειδέας είναι αντιπαθητικός, αλλά εγώ, ρε φίλε, δεν έχω ρίξει ευθύνες στον Καρυπίδη. Εμένα με περνάει και το γιατρό, για να μην. Που λες για κλάματα και για τέτοια. Δεν έχω ρίξει πρώτα τις ευθύνες στον Καρυπίδη. Φίλε, να σου πω κάτι. Σου λέει ο Κώστας η Μαρμίτα ότι ο Άρης δεν έχει ούτε ένα παίκτη β' εθνική στο ρόστερ. Και εσύ λες εντάξει, καλύτερα. Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι η β' εθνική χρειάζεται παίκτες. Δηλαδή οι παίκτες που έχουμε είναι κακοί, δηλαδή. Είναι κακές διαλογές οι παίκτες. Γιατί ήταν καλοί παίκτες με Ραούλ Μπράβο και η Τζίδης δεν μπαγ με δουλεύεις. Οι άλλοι ποιον έχουνε, τον Κύρια έχει ο Απόλλωνος. Ρε φίλε, δεν δουλεύεις ρε φίλε τώρα. Είναι κακό το ρόστερ της ομάδας. Αν ο Αναγιώπουλος είναι τώρα φλάκα μας κάνει. Δεν στα κάνεις τις καφετέρες και στα τσιπουράδικα ήταν οι παίκτες που δεν κάνουν προετοιμασία. Άσε μας τώρα. Και εσύ ήθελε να πούμε τους παλέμαχους. Έλα ρε Βασίλη τώρα φλάκα μας κάνεις. Βήτε πέντε έμπειρους παίκτες. Εσύ είναι κακό ο Κάτσο για να μην έχει ο Παγκάμ και ο Μιλούνοβιτς. Ο Μιλούνοβιτς ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Πλατανιά πέρσι. Θα λες είμαι σούπερ 3 και Άρης. Δεν θα λες είμαι Άρης. Κάνεις λάθος. Δεν ήμουν ποτέ στο οργανωμένο κίνημα εγώ. Που βγαίνεις και μου λες δύο χρόνια τα λέω. Τι δύο χρόνια λες δηλαδή, τα αυτονόητα δύο χρόνια. Το 2008 είμαι σίγουρος ότι έβρισες τον Κώστα. Και ξαφνικά τώρα με τον Κώστα εδώ και δύο χρόνια μας δουλεύεις ρε φίλε. Πας καλά ρε φίλε. Με ξέρεις εμένα προσωπικά. Εγώ δεν ήμουν γραμμένος ποτέ στο Super 3, ούτε είμαι. Ναι, δεν ήσουν ποτέ, αφού πάντα λες εσύ στη 3 και στο 3 πηγαίνεις. Είμαι στη 3 και βλέπω από εκεί τα παιχνίδια, είναι η παρέα μου εκεί. Πού τι σχέση έχει τώρα με τ' άλλο. Φίλε, ο άνθρωπος είναι επιχείρημα. Το καλοκαίρι, φίλε, γιατί δεν πήγες να πεις για την ομάδα. Τι έλεγες το καλοκαίρι. Εγώ είπα πολύ καλές οι κινήσεις του Καρυπίδη το καλοκαίρι. Τι έλεγες για ξαναπέσαι. Και του έδωσα τα εύσημα τον Καρυπίδη το καλοκαίρι. Που έκανε πολύ καλές κινήσεις με τα γραφικά. Ποιες ήταν, για πες μου. Ο Μπαγκάν, ο Μιλούνοβιτς, ο Τζιμπούρ όταν ήρθε δεν τον είδαμε ότι. Ο άλλος που έφερε ο Αλγερινός. Ο άλλος που έφερε ο Αλγερινός. Να τα βρει ο Μπουργκέρα, ο Μπουργκέρα. Διεθνής. Ο Μπουργκέρα, ο Τζιμπούρ, ο Ιτζίρης. Ρε φίλε, πραγματικά τώρα ρε εσύ. Αφού σου μπλέει ο Κώστας. Δεν έχεις ούτε ένα παίκτη που έχει παίξει τη βίντεο εθνική. Πόσο στημένεται το κύπελο πέρσι πήρε η ΑΕΚ. Έβαλε γκολ ο Τζιμπούρ και σε δύο μήνες δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια. Ο Τζιμπούρ ήρθε από το. Ο Τζιμπούρ ήρθε από την Κυπελούχο Ελλάδας. Με δουλεύει. Τι το κάνω, ρε φίλε. Τι να το κάνω. Ήταν κακιά μεταγραφή. Ο Τζιμπούρ. Ότι ήρθε και ήταν. Πάρτε τον κουλούρι του χρόνου, αν πάρουμε τον κύπελο. Ότι ήρθε, ρε φίλε, και ήταν 50 κιλά βαρύτερο. Δεν μπορούσαμε να το ξέρουμε εμείς ο παίκτης. Αν δεν πάρει 50 κιλά του καθόλου. Δεν μπορούσε να το ξέρετε. Δεν υπάρχει προμετρικά. Δεν υπάρχει φυσιοθεραπευτή. Τώρα να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Δηλαδή τον Τζιμπούρ που δεν έχει κάνει προετοιμασία εδώ και 5 χρόνια με ομάδα. Δεν τρέπεσαι να τα λες αυτά τώρα. Που το πήρανε και να σου πω και κάτι ακόμα και ο άλλος ο Χωτρός. Τώρα στη Β' Εθνική είχε βγει πρώτος κόρονο ο Ζαχαρόπουλος που ήταν 37 χρονών. Πράγμα μου κάνεις και παίζω ένα στα σάκος ακόμα ρε. Στη Β' Εθνική. Και είναι κακό ο Τζιμπούρ για τη Β' Εθνική μωρέ. Θα μας τρελάνετε τώρα. Περισσότερα θα έκανε ο Χοντρός ο Κόκκι. Και πήγε, πήρε τον Τζιμπούρ και τον Μπουγκέρα και τον Ιτζίδη και τον Ρουλ Μπράβο. Και μου λέει εσύ για μεταγραφές. Και βλέπεις να πούμε από τα Τρίκαλα κάτι Ριζογιάννηδες, κάτι άλλα σκυλιά του πολέμου. Τρέχουνε ρε φίλε χιλιόμετρα. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω και δεν το καταλαβαίνεις. Ότι οι απλοί παίκτες που δεν έχουν όνομα παίζουν πάντα. Έφερες Μιλούνοβιτς στα 24 του. Μόνο τον Μιλούνοβιτς ρε φίλε. Καλύτερο από την Πλατανιά. Πλάκα μου κάνεις τώρα που έπαιζε ο Μιλούνοβιτς. Ο Παργκάν είναι κακός παίκτης. Πλάκα μας κάνει ο κόσμος. Αρνείται ο Βασίλης να παραδεχτεί το κενό στο ρόστερ του Άρη. Αρνείται να το παραδεχτεί. Και βλέπεις τον άλλον εκεί στα Τρίκαλα να πούμε έχει φέρει το μαύρο που παίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης και σε έκανε ό,τι ήθελε γιο.
Ο Τσουμάνης είναι κακό μπακ τώρα. Ο Τσουμάνης, ναι. Είναι κακό μπακ ο Τσουμάνης. Με το Παθρακικό έβαζε πόσα γκολ, ερχόταν από πίσω και σκόρανε και έκανε. Α, τρίκα έκανε το Παθρακικό. Άντε φίλε τώρα με δουλεύει τώρα. Ρε εσύ, φάνηκε ποια είναι η ομάδα σου. Όταν τον Ιανουάριο σου έφερε δύο σέντερ μπακ καινούρια. Τότε φάνηκε τι ομάδα έκανε. Και μου λες εσύ για Χάιερ. Ήταν πολύ άσχημη το καλοκαίρι. Εγώ για άλλα πράγματα κατακρίνω τον Καρυπίδη και όχι για τις μεταγραφές. Γιατί? Το ρόστερ ήταν τέλειο δηλαδή. Το ρόστερ ήταν, είναι υπέρ αρκετό για να ανέβει την κατηγορία. Υπέρ αρκετό. Εγώ ο διαφωνώ προσωπικά, εγώ διαφωνώ. Ο Άρης, εγώ διαφωνώ ρε, ο Άρης, δηλαδή τι λάθο τώρα. Άντε ρε βλέπετε λίγο μπάλα ρε. Τι να δούμε ρε Βασίλη, πλάκα μας κάνεις τώρα και εσύ. Ο Άρης θα συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς από το περσινό πρώτο, φέτος. Και οι άλλοι θα πάρουν 95 ναι, βαθμούς ο καθένας. Αυτά δεν τα βλέπετε μωρέ. Ναι, και τι ομάδες έχει φέτος ρε, άσε μας τώρα. Τι ομάδες έχει, τι είναι η Λαμία μας κάνει. Ρε Μαδρίτης είναι. Και όφια πέτυχε, τρεις ομάδες είναι. Τι μας λες τώρα ρε Βασίλη, ποιο ρόστερ του Άρη. Οι βαθμοί που θα πάρει ο Άρης στο τέλος του πρωταθλήματος θα είναι πιο πάνω από την περσινή πρωταθλήτρια. Ναι αγόρι μου και δες όμως και ποιοι είναι στη Β' Εθνική, όχι τους πρώτους, δες και τους τελευταίους τι είναι. Μου τρώνε 5 και 6 και κερδιθήκαν βαθμοί, πόσοι βαθμοί έτσι. Πέντε ομάδες δεν τερματίσανε. Τι μας λες τώρα, ρε. Εγώ το ρόστερ του Άρη. Τι δεν ξέρουμε, ρε, να μεταφράσουμε το ρόστερ του Άρη. Επιτρέπει να δικαιολογήσει αυτά τα εγκλήματα. Ποια εγκλήματα, ρε φίλε. Τους βαθμούς που είχε πάρει ο Άρης, σου βλέπεις. Έκανε 9 στα 10 στο δεύτερο γύρο. Τι πρέπει να κάνουν δηλαδή παραπάνω. Να παίζουν Μπαρσελόνα, β' Εθνική είναι. Να παίρνεις αποτελέσματα, να είσαι ένα αξιοπρεπέ. Αλλά ότι παίρνεις αποτελέσματα, εντάξει, δεν σημαίνει ότι έχεις και καλό ρόστερ. Πόσους βαθμούς δηλαδή να πάρουν από την κατηγορία. Πήγες στα Τρίκαλα, στη μοναδική σοβαρή ομάδα τώρα που έχεις αντιμετωπίσει. Πήγες στο 15, στα 15, δεν τα πήρες. Με τον Εγινιακό χρειάστηκες πέναλτι για να σωθείς. Όταν ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος ήμουν εδώ με τον Κωστή και λέω δύο είναι τα μάτς. Μπράβο. Τρίκαλα και όφη, τα άλλα θα τα πάρω. Τα τρίκαλα, δεν διαφωνώ σε αυτό. Εγώ δεν είπα ότι έχεις ρόστερ να χάσεις και από τους άλλους. Με τα τρίκαλα το έχασες. Αυτό σου λέει και το παλικάρι. Στον πρώτο γύρο που είχες πρόβλημα, έχασες βαθμούς. Ένα μάτς πες μου που έπαιξε ο Άρης μπάλα και έβαλε 4-5 γκολ. Με τον Αχαρναϊκό, πες μου ένα μάτς σοβαρό που βάλε 4-5 γκολ. Αχαρναϊκό, Καλονί. Με τον Παναγιώτο, με την Καλονί, με ποιο, με τον Αγροτικό Ασέρα που πήγε στο Δευτέρα. Στα Χανιά πέρασες αέρα. Εντάξει, άμα θεωρείς εσύ ότι είναι καλό ράστα αέρα, τα Χανιά. Ένα από το ημίχρονο εύκολα. Από τα Χανιά που τα έχει ο κουμπάρος σου, τα έχει ο κουμπάρος ναι. Του τώρα είσαι Αργιανός και είναι ο κουμπάρος μου και ο τέτοιος. Άσε με ρε φίλε τώρα. Πάμε, πάμε. Τώρα είσαι Αργιανός εσύ, καλά. Όσο είσαι εσύ Αργιανός αγόρι μου. Καλά ρε Βασίλη, τώρα μας τρελάνεις. Δηλαδή εσύ θεωρείς καλό ρόστερ του Άρη. Αν περνάς αέρα τα Χανιά, μου θυμίζεις κάποιον άλλον συνοπαδό μου που κερδίσαμε. 4, sorry, λίγο, που κερδίζαμε 4-0 τον Όφη του Γκατούζο τότε όλοι, και μας έλεγε τι ομάδα έχει ο ΠΑΟΚ. Όλοι οι παίχτες που πήραμε, εγώ σου μιλάω για επίπεδο Β' Εθνικής. Όλοι οι παίχτες που πήρα αγωνίζοντας στην Α' Εθνική. Όλοι οι παίχτες που έφερε ο Γκατούζο. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λέγομαι Δημήτρης Πάρτα. Καλώς τον. Τι κάνετε, καλά είστε. Το παλεύουμε, Δημήτρη, το παλεύουμε. Ωραία. Να μην φωνάζουν οι Αριανοί. Ναι, ναι. Θα ξενημερώσω ότι η Λαμία και η Καλαμαριά είναι ομάδα του Μενισέλη. Η Καλαμαριά είναι ομάδα. Η Καλαμαριά και η Λαμία είναι ομάδες του Μελισανίδη. Μελισανίδη, ναι. Πρώτον, το χρόνο ΠΑΟΚ, αν γίνουν εκλογές, θα τις πάρει τις ενώσεις μέσα του Κοκαλιάρη. Ξέρετε ποιον είναι ο Κοκαλιάρη εγώ. Ναι, ναι. Το γνωστό... Ναι. Και... Ο Κοκαλιάρης είναι ένα ραντεβού που έκανε με τον Ιβάν Σαβίδη και με τον Μάνο Μαντεβεγγέλη. Ήτανε... Ναι. Έλα, το γνωστό το ξέρετε πολύ καλά. Πολύ καλός. Πολύ καλός για το παρασκήνιο. Ο Τεβεγγέλης λέω. Πολύ καλός το παρασκήνιο ο Κοκαλιάρης. Αφήστε τον άλλον. Αφήστε τον άλλον. Το Τεβεγγέλη. Ο Κοκαλιάρης είναι δυνατός στο παρασκήνιο. Λέω το κονέ το έκανε ο Τεβεγγέλης. Ξέρω, ναι, αλλά ο Κοκαλιάρης είναι αυτός που. Αυτός Τεβεγγέλης που... τον ήξερε τον Κοκαλιάρη πιο μπροστά. Ήταν ναι, ναι, ναι. Επικό καλή. Με τον Καγκάτσι. Με τον μια παρέα ήταν. Δεν κακές παρέες αυτές είναι, παρέες που μπορεί να βγάλεις λεφτά. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, είναι 11. Ναι. Τώρα που θα πάρει τον Πήγας ο Σαβίδης, ναι. Αν τον πάρει, ναι. Στο Έθνος θα κατέσει για τη δουλειά των Βερίκιων. Στο Έθνος. Ναι παιδάκι μου, στο Έθνος είναι του Πήγας είναι και το Έθνος. Το Έθνος εφημερίδα. Ναι. Ωραία, θα τον κρατήσει για τη δουλειά των Βερίκιων. Νομίζω θα πάρει τη θέση του Κόλκας. Όχι, εγώ πιστεύω επειδή είναι μάγκας ο Σαβίδης, θα τον κρατήσει και θα τον έχει φερέφωνο. Θα τον πληρώνει για να φωνάζει ζει το Σαβίδης. Θα τον ξεφτυλίσει. Ναι, τον ξεφτυλίσει το Βερίκιο που έβριζε και φώναζε και τσίριζε. Λες. Βέβαια. Αυτό είναι γεννήτρικα. Πουστάρισε. Εννοείται. Εσύ αν είσαι ο Σαβίδης, θα τον κρατούσα και θα τον έβαζα να γράφει τη στήλη τα φαρμακεία.
Ναι, και να πω κάτι τον Ηρακλή στην κατηγορία των Έλσο ο Σάβιδες, μέσω του Λάμπρου, τα 300.000. Ναι. Δεν ξέρω αν θα πάρει άδεια από εδώ και από εκεί. Αν θα πάρει άδεια ή θα παραμείνει. Θα πάρει εγώ άδεια. Νομίζω ότι. Γιατί όμως το έκανα. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Σαββίδης θα συνέχισε την βοήθειά του στον Ηρακλή, εάν δεν του βρίζανε μπάνε σπίτια Ηρακλειδή οπαδοί. Καλά, ναι. Καλά, λογικό και, είναι τώρα, εντάξει. Και να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Ο κύριος Στράπτον, εξήγησε του κύριου Πανόπουλου, γιατί έκανε μια σήμερα, γιατί δεν έδωσε τα λεφτά ο Σαββίδης για τη μέρα. Τη μέρα τι, δεν κατάλαβα. Ο κύριος Στράπτον σήμερα. Έγινε μια ανακοίνωση ότι δεν έδωσε την πρώτη δόση. Ναι, 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 δεν έδωσε τη δόση. Και ναι. Τη δόση γιατί τέτοια, γιατί στη χορηγία δεν την έδωσε ο Σαββίδης. Δεν είπε ότι θα δώσει χορηγία στο Super League. Δεν έχει δώσει φράγκο. Ας πάρει το κύπελλο να δώσει. Κλείσε. Κάτσε να δούμε που θα γίνει το τελικό. Έλα, θα γίνει εκεί που λέμε τελικό. Θα οι τουαλέτες, η αστυνομία του Βόλου τώρα στα τσιπουράδικα όλη μέρα εκεί και στο. Ο Μπέος το είπε. Πύριο, άστρο, θα τα κάνει ο Μπέος μόνος του είπε. Ναι, ο Μπέος είπε στην ένα σπορ πριν από λίγο ότι, ότι ο Δήμος του Βόλου ότι πρέπει να γίνει στην έδρα του, πρέπει να γίνει εκεί το μάτς, ο τελικός. Καλά, εντάξει, ο Μπέος ρε φίλε, τι θα πει, πλάκα μου κάνεις. Έχουμε φίλα την Άρτα, γεια χαρά. Ο Μπέος είναι. Γεια χαρά. Θέλω να σχολιάσουμε την άμεση παρέμβαση Τσίπρα που απαλλάσσει τον Σαββίδη από τα χρέη σε ΚΑΠ. Λέει, ζημιώνοντας, λέει, 800 γύρω στα 300, στα 30 εκατομμύρια το ΚΑΠ. Ο Τσίπρας δεν ξέρω αν ήταν ποιος ήταν τότε που πήρε τη ΣΕΚΑΠ ο Σαββίδης, αλλά το 13 τον παρακαλάγα να την πάρει. Τα χρέη Τούρκοι θα τα παίρνανε. Ναι, θα τα παίρνουν Τουρκαλάδες. Και είπαν για εθνικούς λόγους να το πάρει ο Ρώσος. Λοιπόν, ο Σαββίδης λοιπόν την πήρε τη ΣΕΚΑΠ και του βγάζουν ένα αφερμάνι για κάτι το οποίο κάναν οι πρώην ιδιοκτήτες της ΣΕΚΑΠ και για το οποίο αθωώθηκαν στο πολιτικό δικαστήριο. Δεν εμπλέκεται, προσέξτε κάτι, ο Σαββίδης έχει πάρει δουλειές, δεν του χαρίστηκαν. Απλά αυτό το με τα χρέη του ΠΑΟΚ, ας πήγαινε και ο Ψηφίδης να ρυθμίσει τα χρέη του Εραστέχνη. Δεν ήταν φωτογραφικό το μέτρο. Ήταν. Μπορούσε να πάει για τα χρέη του ΠΑΟΚ. Α, για τα χρέη του μπορούσε να πάει. Μπορούσε να πάει και ο Ψηφίδης, φυσικά εννοείται. Ας πήγαινε και ο Εραστέχνης Ηρακλής και η ΠΑΕ Ηρακλής. Και να λέγανε πόσα χρωστάμε, 40, 30, 35. Θα μου πεις γιατί ήταν παγωμένα τόσα χρόνια. Αυτό δεν διαφωνούμε. Εννοείς. Εκεί μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε αρκετά. Φυσικά, θα έλεγα. Φυσικά, φυσικά αβάντα, βέβαια. Εκεί έπεσε καλή αβάντα. Καλημέρα. Βέβαια του βγήκε σε καλό, έτσι. Βγήκε σε καλό. Γιατί θα μπορούσε να έχει πέσει ο ΠΑΟΚ και να μην πληρώνει φράγκο. Πληρώνει τα 11 εκατομμύρια. Έτσι ακριβώς. Καλημέρα, φίλε. Κωστά. Μάλιστα. Τι γίνεται, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μου λες. Ναι. Πρώτα-πρώτα, στον φίλο τον Αριανό. Εδώ είναι. Θέλω να πω. Ναι. Ναι, ναι. Δεν τον απάντησες καλά, φιλαράκι. Τι πράγμα. Για τον Καρυπίδη που είπε ο άλλος. Καρυπίδης δεν φταίει το ρόστερ. Για το ρόστερ φταίει ο Αναστόπουλος. Για σένα δεν. Έτσι, τις μεταγραφές δεν τις κάνει ο πρόεδρος. Τις κάνει ο... Όχι ο πρόεδρος της. Θέλω αυτούς και ναι. Τους πήρε ο άλλος. Του πήρε και έμεινε. Αν ήταν ανέφευγε, λες. Σωστό. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι το ρόστερ του Άρη δεν είναι προβληματικό. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου. Να πούμε στον Ταυλαρίδη από την αρχή. Εδώ και ένα χρόνο. Και ποιος ήθελε να έρθει στον Άρη. Ο 30χρονος που δεν είχε προκαταβολή να του δώσει ο Καρυπίδης. Ένας τελειωμένος από τον Ταυλαρίδη θα έρχονταν. Πού το ξέρει, ρε. Τι που το ξέρω. Ναι, πού το ξέρει εσύ. Είσαι, τι που το ξέρω. Δουλειά μου είναι να το ξέρω. Βγήκε κανένα να παραπονεθεί ότι έχει πρόβλημα με τα χρήματα. Με τις προκαταβολές και τίποτα άλλο. Ναι, βρέθηκαν οι αντίπαλοι του Άρη αδιάφοροι και διαμαρτυρήθηκαν. Ρε αγόρι μου, ακούστηκε πουθενά, ρε Κώστα. Τι να ακούστη. Ακούστηκε πουθενά ψήθυρος ότι είναι απλήρωτη. Υπερχτές. Ναι. Ακούστηκε κάτι. Εγώ δεν γνωρίζω. Κάτσε να ακούσουμε αυτό που είναι στην τρία, στη θύρα. Είπε τίποτα η θύρα τρία, τίποτα. Εγώ δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζει αυτό. Ακούστηκε πουθενά, κανένα ψήθυρο, κανένα ξέρω εγώ. Και εγώ πάντως που είμαι στη Χαριλάου και δεν έχει ακουστεί τίποτα. Στα καφενεία και σε αυτά. Ούτε στα ΜΜΕ, ούτε πουθενά. Και μια μιλάμε για ΜΜΕ. Λοιπόν, και εγώ αν ήμουν στη θέση του ΠΑΟΚ, ας πούμε, θα χαιρόμουν για το χθεσινό ματς. Έτσι, αλλά τα ΜΜΕ δεν πρέπει επουδενή λόγο από εδώ και πέρα να μιλάνε για κάθαρση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό είναι τελευταίο. Τέλος. Έληξε η κάθαρση. Δεν υπάρχει. Εγώ ξέρεις πως το βλέπω το ποδόσφαιρο. Σαν πόλεμο. Πήγαν οι τρεις κοντοί
και τραβούσαν το μαρινάκι των δίμετρων, να πούμε, και των εύσωμων, να πούμε, που είχε τα χέρια τους έναν κουβά με κόπρανα, για το ποιος θα τα πρωτοβάλει. Και τώρα μάχονται οι δύο οικοντοί. Ο ένας έχει βγει έξω, ο Αλαφούζος. Ο Σαββίδης μαζί με τον Μελισανίδη. Αυτό βλέπω εγώ. Γιατί το ποιος θα πέσει δηλαδή στην βρωμιά, ποιος θα πάρει την βρωμιά. Οπότε δεν υπάρχει κάθαρση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Καλά, ποιος πίστευε. Καλά, ποιος πίστευε ότι υπάρχει κάθαρση, ρε φίλε. Θα είναι τελικό ένα πρώτο τεστ drive. Από κανένα ραδιόφωνο και από καμιά εφημερίδα και από κανένα site ότι πάμε για εξυγίαση. Τι να πουλήσουμε. Καταρχήν, μισό λεπτό. Χωρίς αυτά δεν γράφουν εδώ πέρα οι φιλάδες μας, να πούμε. Κάθαρση θέλουμε και τέτοια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Καταρχήν, μισό λεπτό. Ναι, γιατί υποτίθεται ότι το καινούργιο καθεστώς, εντάξει, θα το εξηγιάσει. Και ο Ολυμπιακός, ο κύριος Κόκαλης, και ο κύριος Κόκαλης, όταν είχε πρωτοέρθει και η πρώτη του σημαντική κίνηση ήταν να απομακρύνει τον κύριο Τριβέλα από την ΕΠΟ, για κάθαρση μιλούσαν οι Ολυμπιακές εφημερίδες και τα αθηναϊκά ραδιόφωνα. Όχι, λάθος κάνεις. Τα πειραϊκά ραδιόφωνα και το ΦΟΣ τότε έγραφε ότι από εδώ και πέρα θα είναι ολυμπιοκρατούμενη η Ελλάδα. Αυτό έγραφε. Για κάθαρση δεν μίλουσε. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν ήταν Ολυμπιακός. Ήξερε τι έκανε. Οπότε που καταλήγεις εσύ? Εγώ που καταλήγω? Εγώ καταλήγω, φίλε, ότι όταν τελειώσει τα 74 εκατομμύρια που έχει πάρει δάνειο εδώ και 3 χρόνια, γιατί το είχα πει και άλλη φορά και το είχε γράψει και είναι αυτεμπορική, από 3 τράπεζες ο Σαββίδης για να κάνει business, έτσι, ένα ήταν που έδωσε 1800 για να πάρει, εκείνες τις μέρες ήταν που έδωσε τα 1800 για να ζήσει τα χρέη του ΠΑΟ. Από εκεί και πέρα, να δω τι θα γίνουμε. Γιατί... Καλά, μέχρι τότε μπορεί να πάρει και ένα πρωτάθλημα, κανένα κύπελο, να βγει κανένα τσουλού και εσύ να παίζεις με τον Πανσεραϊκό διαβάθμιση. Αυτό είναι το θέμα. Ας ένα χάρη ο άλλος μέχρι τότε. Κωστά. Και εγώ μέχρι να πεθάνω, ας να περνάσω καλά. Ναι. Το μέχρι τότε δεν ξέρεις πότε είναι χρονικά. Εντάξει, λέει τι εύχεται, μωρέ. Αυτός τι εύχεται. Λέει τι εύχεται. Οι offshore εταιρείες ξέπλυμα χρήματος. Και είναι σαν το δούνου του. Όπου πηγαίνουν, απομυζούν τα πάντα και στο τέλος όταν φεύγουν, αφήνουν από καίδια. Δεν φυτρώνει χορτάρι. Αυτό να το ξέρετε. Ναι, το ξέρουμε, ρε φίλε, αυτό. Δεν είναι νορμάλ εταιρεία. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, θα σου πει όλο εμένα τι με νοιάζει, ρε φίλε. Εγώ θα πάρω πρωτάθλημα. Το σήμερα θέλω να χάρω εδώ, ναι. Αύριο θα με στάχτη. Σαν νεκροταφεία τη Θέρμη. Ναι. Αυτή την ερώτηση που σου είχα πει πριν από κανένα δύο εβδομάδες δεν την έκανε. Ποια? Να πάρεις 2-3 double και μετά να πας τετάρτη εθνική. Τι θέλεις? Ένα από τα δύο. Και εσύ τι θες? Να κάτσεις 5 χρόνια στη β' εθνική χωρίς να πάρεις double. Ναι, να πάρεις 2-3 double και μετά να πέσεις γάμα εθνική ή να είσαι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Εσύ πιστεύεις ότι ποτέ ο ΠΑΟΚ μπορεί να πέσει δέλτα και γάμα εθνική? Εγώ το πιστεύω, αλλά θα ανέβει γρήγορα όπως και άλλοι. Ο ΠΑΟΚ δεν θα πέσει. Ναι, εγώ το πιστεύω και εγώ συμφωνώ. Μπορεί να πέσει, αλλά θα ανέβει πολύ γρήγορα. Δύσκολο σε κόβω. Εδώ έπεσε ο Άρης, ρε σύ. Α, προπαντός. Και όχι μια φορά, έτσι. Πόσες έχει πέσει? Μία, δύο. Η ΑΕΚ που έπεσε, ρε παιδιά, και δεν άλεξε ρουθούνι. Η ΑΕΚ έπεσε και δεν άλεξε ρουθούνι. Μέσα σας ξέρετε ότι ο ΠΑΟΚ δεν πέφτει. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να πέσει. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι πέφτουν. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να πέσει. Έπεσε η Γιουβέντους, έπεσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Διαφωνώ. Εγώ πιστεύω όλοι μπορούν να πέσουν και ο Ολυμπιακός μπορεί να πέσει. Ο Ολυμπιακός πέφτει. Ξέχασε. Δηλαδή αν αρχίσουν οι οικονομικές στενότητες. Το πολιτικό κόστος αν πέσει η ΑΕΚ είναι πολύ μικρότερο αν πέσει ο ΠΑΟΚ. Αδερφέ, ναι. Αν αρχίσουν. Θα πέσει ο Άρης, σχέση και το πολιτικό κόστος. Του Παπαστρούμφ. Τι Παπαστρούμφ. Έπεσε ο Άρης. Είχε κάνει πολιτικό κόστος. Δεν βγήκε ο Μουτάρης δήμαρχος. Σου λέω, δεν υπάρχουν πολιτικά κόστος. Βρε, έπεσε ο Άρης. Έχει πολιτικό κόστος κανένας. Δεν θα λες έπεσε ο Άρης, λες ξανά έπεσε ο Άρης. Μ' ακούς? Βρε, έπεσε ο Άρης. Υπήρχε κανένα πολιτικό κόστος. Αν πέσει ο Ολυμπιακός. Δεν τους ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος. Ναι, τότε γιατί δεν πήγε ο δικαστής να ρίξει 6 βαθμούς μείον τον Ολυμπιακό. Είναι μετρημένα αυτά.
Τι μου λες, πριν δευτερόλεπτα, έχουμε 10 δευτερόλεπτα. Με μία λέξη, πώς φαντάζεσαι τα 5 επόμενα χρόνια του Άρη? Τα 5 επόμενα χρόνια του Άρη? Ναι. Στην τρίτη χρονιά από τώρα πάμε στην Ευρώπη. Έκλεισες διάλειμμα. Κωστή λέει, μίλαρε, όλες οι τα να πού κάτω γίνονται ένα. Για την ενάντια στο Σαμίλη. Λογικό. Φαλακρέ, λέει, μην πουλάς πρόλογο για τον Κίζα. Καμιά διαιτησία δεν είχαμε χθες. Το πειθαρχικό ήταν 50-50. Όχι, ρε. Μετά από 4 και με την ικανότητα του Βάζελου στο πρώτο, κλαίνε οι χείρες, λέει, κλαίνε και οι παντρεμένες. Είναι η πρασινολαγή. Απάντησε αρχή. Ναι. Ποια ήταν η σφαγή, η διαιτησία η Κίζα χθες ή ο σπάδας του Χαριλάου? Αμά. Πω, πω, τι πα και ανασύρει, ρε φίλε, αδιέλεω. Ναι. Οι τουαλέτες στη θύρα 1 έχουν και σαπούνι. Πρόσεχε, μας πει το σαμπούνι, φίλε. Καλά τα είπε ο Αριανός από το τηλέφωνο. Αυτός δίπλα σου ανιψιός του κόκκινου πρέπει να λέγεται, λέει, αυτή. Με την μπάλα που ξέρει, λέει, μυρωδιά. Ωραία, να πιάσουμε έναν από τους παίχτες λίγο του Άρη. Όχι, 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 να πάμε στις γραμμές. Για πολύ κλάμα ο Γιώργος Σαββίδης απάντησε στον Ντένι λέγοντας: χρειάζεται πραγματικό ταλέντο για να καταλήξεις από πρωταθλητής Ευρώπης και πρόεδρος μεγάλης ομάδας σε υπάλληλος του μήνα. Εσύ, Γιώργο Σαββίδη, και εσύ στη ζωή σου τι έκανες? Γιος του Σαββίδη είσαι. Πώς το λέει τον άλλον, να πούμε. Ο άλλος πήρε, να πούμε. Έλα, ναι, εντάξει, ναι. Όλα τα. Έτσι είναι. Η δεύτερη, η επόμενη γενιά είναι για κλωτσιές τώρα. Δεύτερο, ο Γιωργάκης μεταξύ μας δεν είναι. Είναι άστον ναι. Τώρα. Δεν γιος είναι. Του Σαββίδη. Ακριβώς. Αυτή είναι η ιδιότητά σου. Έτσι. Γράφεις και γράφεις και γράφεις. Ο άλλος πήρε και ένα πρωταθλητήριο. Για πρωταθλητήριο. Εσύ τι πήρε, ρε Γιωργάκη. Εσύ τι δούλεψε ποτέ. Δούλεψε αυτό ποτέ. Ποιο ξέρει. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Τώρα στον Τέμ καλά του τα είπε, αλλά και αυτός να πούμε. Ναι, ποιος μιλάει. Ποιος μιλάει, ναι. Καλημέρα, φίλε. Ναι, καλημέρα, Κωστή. Καλώς τώρα. Καλημέρα και στους κυρίους, στον Γιώργο και τον Βασίλη. Εδώ είναι Βασίλη. Ο Γιώργος και καλημέρα. Ο Βασίλης. Γεια σου, φίλε μου. Και ο Γιάννης ο Κιλητήδης πίσω μας ακούει και μας ελέγχει. Κωστή, επειδή δεν κατάλαβα καλά, είπες ας πήγαινε ο Ψηφίδης να ζητήσει και αυτός διαγραφή χρεών. Όχι διαγραφή χρόνου, να πει πόσα είναι τα χρέη του Άρη στο. Κάνει τη ρύθμιση στην περιβόητη. Να πει δόσεις. Να πει θα δώσουμε τόσα. Άμα δεν έχει για τις δόσεις, πώς θα την κάνει τη ρύθμιση. Άμα δεν έχει για τις δόσεις ο αεροστέχνης. Αυτό είπα. Μάλιστα. Είπες για ρύθμιση για τις δόσεις, είπες. Όχι, δεν είπα ρύθμιση. Είπα να πήγαινε ο Σαββίδης, ο Ψηφίδης και να έλεγε: ο ΠΑΟΚ χρωστάει 60 εκατομμύρια με τους τόκους και δίνει τα 11 πρωτογενές. Πόσο χρωστάει ο αεροστέχνης Άρης? 5 εκατομμύρια. Μάλιστα. Με τους τόκους. Πόσα είναι τα υπόλοιπα το πρωτογενές? 200 χιλιάρικα, 500 χιλιάρικα. Πάρτα. Υπήρχε το μέτρο, ναι. Δεν είναι. Υπήρχε το μέτρο, αυτό λέω. Ναι, κοίταξε, μην ξεχνάς όμως ότι τη διευκόλυνση την έκανε επειδή υπάρχει ο Σαββίδης, ο οποίος εκτελείται. Δεν αμφιβάλλω ότι έγινε για τον Σαββίδη. Μα χιλιάδες επιχειρήσεις πήγαν, ρε φίλε. Εγώ που είμαι λογιστής, πόσο μπήκαν στο τέτοιο των δόσεων. Αποκαλύφθηκαν επιχειρήσεις από αυτό. Βέβαια, εννοείται. Και ιδιώτες κιόλας. Ναι, ρε Γιώργο, αλλά θέλω να πω ότι. Ξέρεις που πήγε ένας που χρώσταγε στο Δήμο Θεσσαλονίκης 1000 ευρώ από πρόστιμα και το πρωτογενές ήταν 180. Ναι, εννοείται. Δηλαδή δεν είναι άστο, είναι οικονομική τάξη. Τι να πούμε, ιστορίες για τον αστέχνη αέρα μας κυνηγίζουν. Πηγαίνουν οι άλλοι στο καφενείο, στην καφετέρια και πληρώναμε εμείς για αυτούς τώρα. Ναι, απλώς αυτή η έβνοια που έγινε λόγω Σαββίδη. Τη ρύθμιση δεν έγινε για κάποιον άλλο λόγο. Βεβαίως, αλλά. Ναι, αλλά δεν έγινε μόνο για αυτόν. Πήγαν κι άλλοι, λέω. Έτσι. Αλλά δεν έγινε. Υποφελήθηκαν κι άλλοι. Μη ποδοσφαιρικοί. Ενώ για να δεις ότι είμαι αντικειμενικός, τότε που είχε ανοίξει η τράπεζα Κυριακή για να πάρουμε το δάνειο, εκείνο το αμαρτωλό δάνειο, μόνο για. Δεν άνοιξε για κάποιον ιδιώτη. Άνοιξε τότε για τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορούσες να πας δηλαδή την Κυριακή να πάρεις δάνειο. Αυτό ναι. Ήταν... Χαίρομαι που το παραδέχεσαι, γιατί πολλοί δεν το. Τι να μην δει την αλήθεια, να μην δεν παραδεχτώ, ρε φίλε, πλάκα μου κάνει. Πασοκάρα, ρε φίλε, αλλά τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Ναι. Απλώς κοίταξε λίγο, αν ο Άρης είχε έναν χρηματοδότη από το Σαββίδη, θα γινόταν και αυτό αυτόν η διευκόλυνση. Ο Άρης αλλά... δεν ήθελε 30 χρόνια κανέναν χρηματοδότη. Αυτό ήθελα να πω. Θα καθότανε. Ήθελε τη Λέσχη. Ήθελαν να κονομάνε γύρω-γύρω, να κάνουν τους μισθούς τους και δεν ήθελαν. Μόνιμα. Το οπαδικό. Τράβα τώρα να παίξουμε το σουφλί. Το οπαδικό κομμάτι του ΠΑΟΚ σε αυτό το θέμα για μένα ευτυχώς είναι πολύ πιο αδύναμο από του Άρη. Ξέρεις τι έγινε όμως. Δεν είχε ποτέ δηλαδή έτσι έναν δυνατό το φύλαρχο οπαδικό, ο οποίος να βγαίνει και να λέει εκεί αυτό το ένα τ' άλλο. Το φασιστικό ΠΑΣΟΚ. Το φασιστικό ΠΑΣΟΚ. Το οπαδικό κίνημα του ΠΑΟΚ το διέλυσε απειλώντας τραμπούκο το Μάκη το Μανάβη. Τέλη δεκαετίας το 90. Το διώξαν από το γήπεδο
και μπορέσαν και διασπάσανε σε 180 συνδέσμους. Ναι, ακριβώς. Κάθε πορδί έκανε σύνδεσμο. Ναι. Σύνδεσμο φίλο Πάο Κλαλούνα. Σύνδεσμο φίλο Πάο Γκαρσία, ξέρω εγώ. Σύνδεσμο φίλο Πάο Κραπτόπουλο. Σύνδεσμο φίλο Πάο Γιώργος Μέλια. Γιώργος Μέλια. Κατάλαβες. Και υπάρχει πολυφωνία. Ναι. Οπότε δεν μπορεί να γίνει Σαουρίδης ένας και να πει ελάτε εδώ κλείνει. Οι αερολοχίτες κλείνουν τα καναλιά. Μπράβο, ναι, εσείς. Τραμπούκο και είμαι εγώ. Ξύλο και τα σπάμε και εμείς είμαστε και τα καναλιά. Η τέσχη όμως σαν εγχείρημα ήταν σωστό. Άσχετα που δεν λειτουργήσε, που πήγαν και τρώγανε και κάνανε ό,τι θέλανε, έτσι. Σαν εγχείρημα, σαν. Η νοοτροπία μας όμως δεν είναι για τέτοια πράγματα. Φίλε, τώρα μεταξύ μας, σαν εγχείρημα ήταν σωστό και εγώ διαφωνώ. Τα κομμουνιστικά διαφωνώ, τα ναι, τώρα θες ένα δυνατό, βάζεις λεφτάκι. Η Μπαρτσελόνα το παίζει με λέσχη, αλλά είναι ο άλλος. Αποδείχθηκε ανεφάρμοστο με τα ελληνικά δεδομένα. Αποδείχθηκε ανεφάρμοστο. Είναι λεφτά αυτό τώρα. Αυτό για να αυτό γίνει μια λέσχη θα πρέπει να έχει 50.000 μέλη ενεργά, να πληρώνουν τη συνδρομή τους για να έχει αποτέλεσμα. Και το πρωτάθλημα να είναι ερασιτεχνικό. Αυτό πώς μπορεί να γίνει, τι εννοείς, δεν το καταλαβαίνω. Να είναι ερασιτεχνικό το πρωτάθλημα. Γιατί είναι ερασιτεχνικό. Μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει μια λέσχη. Για να μην υπάρχουν μεγαλοσυμφέροντα. Να μην υπάρχουν καναλάρχες, εκδότες, εφοπλιστάδες. Τα λέμε. Ναι, ναι, ναι. Τα λέμε. Επόμενος κύριος. Έλα, καλημέρα. Λίγο. Ναι, ναι. Έπεσες. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Εγώ. Καλημέρα, ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Ναι. Ναι, μίλα φίλε. Έλα. Καλημέρα στο Ραμπ, στο Μουσάδο και στο Μπουγάτσα, νούμερο 2. Γεια σου φίλε. Φορτούζι είμαι. Τώρα που τελείωσε σώθηκε ο Μαγάρα, πήρα να τα πω, βγαίνατε οι παουτίδες, τρίβατε τα δάχτυλά σας και τα χέρια σας όταν είχαμε ρακλήσει και καλά θα πέφταμε ντεμέκ. Φάγατε τώρα να πούμε τι φάγατε την πάπα. Δεν έπεσα, είμαι εδώ, είμαι δυνατός. Θα με κερδίσετε στο Καφρατζόγλιο, το θα βγάλει μαλλιά ο Ραπτόπουλος, μόνο τότε, μόνο τότε. Και εντάξει ρε φίλε, εγώ τον Άρη να σου πω κάτι, φίλε και να μην σου λέω Μπουγάτσα, πώς σε λένε. Βασίλης. Ρε Βασίλη, πραγματικά άμα δεν πέσουμε εξαγωνιστικά, εγώ θέλω να ανέβει ο Άρης για να γίνει λίγο πιο δυνατό το πρωτάθλημα. Και εδώ δεν θα σε ρίξω για να μείνει λίγο να υπάρχει ανταγωνισμός, γιατί έχουν σηκώσει πολύ κεφάλι παουκτίδες. Είδα χθες το μάτς με τον Παναθηναϊκό, πραγματικά το λυπήθηκα τον Παναθηναϊκό. Φορτούζι ρε τον έριξε, ρε Φορτούζι τον έριξε, ρε Φορτούζι ρε. Να σου κάνω λίγο μια ερώτηση. Πες μου λίγο τώρα, αν εγώ το ρώτησα και πριν και το έχω ρωτήσει σε πολλούς φίλους μου Ηρακλειδής. Να πω κάτι για να μην το ξεχάσω. Αυτό που είχαν σηκώσει το παπανό για τη μάνα του Σαββίδη, εννοείται είναι απαράδεκτο, δεν ξέρω το παδικό κίνημα του Ηρακλή. Έχουν μπει κομματικά ο συμφέροντα αναρχικό, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Αυτοί είναι επικίνδυνοι, έχουν ξεφύγει μακριά, έτσι. Δεν έκανε τίποτα προσωπικά ο Σαββίδης. Σα ίσα έδωσε και λεφτά για τον Λάμπρου. Εντάξει, δεν ξέρω αν ήθελε να σώσει τον Ηρακλή γιατί το έκανε. Αλλά αυτά μακριά. Πες μου τώρα. Λοιπόν, αν ο Λεβαδιακός ήταν στη θέση του Ηρακλή και είχε μία νίκη σε 25 μάτς και έκανε ένα 5 στα 5, όλοι δεν θα μιλούσαν για το μεγάλο παρασκήνιο του Προέδρου του Λεβαδιακού. Έτσι. Τώρα για τον κύριο και τον πρόεδρο τέλος πάντων ή τον κύριο Καγιούλη. Τελειώσατε! Που τον βρίζουν από τον πρόεδρο. Εδώ τι πρέπει να γίνει τώρα. Τώρα θα μιλήσει η ψυχή του Ηρακλή δηλαδή. Αυτή πιστεύει εσύ. Ειλικρινά άσχετα δεν τους πας γιατί όντως σου καταστρέψαν την ομάδα. Εσύ πιστεύεις αυτοί δεν έχουν παίξει κανένα ρόλο. Τα πάντα μπορείς να μοιριστείς στη ζωή. Ακόμα και το λουλουδάκι να πάει πιο δίπλα μπορεί να πονηρευτείς κάτι. Όλα τα σενάρια μπορούν να παίζουν. Το θέμα είναι αν έχεις αποδείξεις ή όχι. Σωστό. Και εμείς στο γήπεδο, αν αδικήθηκε άλλη ομάδα, κατάφορα. Ο Ηρακλής όμως αυτές τις 5 αγωνιστικές που παίξαμε δεν αδικήθηκε νομίζω κάποια αντίπαλη ομάδα. Όχι, κατάφορα, απλά. Δηλαδή, να το εγώ απλά είδα μειωμένη απόδοση που έλεγε και ο προπονητής μας. Άλλο η μειωμένη απόδοση, άλλο να πάρω πέναλτι, να βάλω γκολ offside και τέτοια. Αυτό ρε φίλε δεν είμαι υπηθία, ούτε είμαι ξέρω εγώ. Για τον καημένο τον Κοροβέση να στρίβει το κεφάλι για να τη στείλει την μπάλα. Ότι με έδινε ένα 30 στοιχηματική να πέσω, με δουλεύαν όλη τη χρονιά και τώρα πονάνε. Καλά, εννοείται. Ακόμα εκεί. Και ας καταντήσω εθνικός να μείνουν 100 άτομα, γιατί όλα τα παιδιά των Ηρακλειδών των παλιών γίνονται παουτζίδες ή Ολυμπιακοί, δεν ξέρω εγώ τι. Θα μείνουμε 100 και θα είμαι και άλλα εθνική, ρε. Μια ζωή θα σας έχουμε στη φάπα. Έτσι. Γεια. Άντε, γεια σου. Στη φάπα. Και αυτός, εντάξει, τώρα κοίταξε και ο Ηρακλειδέας. Πρέπει να έχει ένα όραμα. Το τελευταίο όχι που του έχει μείνει είναι το κάστρο του Καφτατζογλίου με τον Πάο. Όσοι είστε στις γραμμές, μιλάτε. Άλλοι μην καλείτε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Χαιρετώ και τα παιδιά εκεί πέρα στην παρέα. Καλημέρα. Γεια σου, λέ. Κωστή, έχω δύο ερωτήσεις για σένα. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν,
όλοι ακούσαμε τις δηλώσεις πάνω κάτω του Σαββίδη χθες. Γιατί κάνατε μούχτη την εξής δήλωση, που είπε ότι είχα σκεφτεί να σηκωθώ να φύγω, αλλά ευτυχώς είναι κακές σκέψεις, λέει, και φύγανε. Εσύ πώς το ερμηνεύσατε τη δήλωση που έκανε, και γιατί το έκανε τώρα? Γιατί την έκανε τώρα τη δήλωση? Γιατί τώρα άκουσε το σύνθημα. Τώρα, ναι, ακριβώς. Και τι έδωσε? Κουφάλες θα έφευγα, αλλά ναι, σας κάνω τη χάρη και εμένα τώρα που είμαι στα πάνω μου, σας το λέω τώρα. Έτσι ακριβώς. Άρα το ερμηνεύεις ότι τώρα μην τυχόν και μιλήσετε ξανά για πάρτι μου. Έτσι ακριβώς. Πήδηξε χείος έκανε, ρε φίλε. Και στο φινάλε, να σου πω λίγο κάτι. Μην ξεχνάς τον είχα κάνει πέσιμο σε αυτόν και τα παιδιά του από το γήπεδο, Ναι. Ναι, φυσικά, δεν τα ξεχνάμε αυτά. Ούτε ο ίδιος φυσικά, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνατε μούχτη. Ναι. Για ποιο λόγο? Τι για ποιο λόγο? Δεν το κάνατε θέμα συζήτηση, ούτε χθες που σ' άκουσα. Μα είναι απλό. Μα είναι πολύ απλό. Αν θες το κάνουμε, εντάξει. Είναι απλό. Σου δείχνει ότι κοίταξε να δεις. Ναι, καλά τα χάδια, αλλά γνωρίζω και τι έγινε. Ξέρω τι έκανες πέρσι το καλοκαίρι που έλεγε η ταινία. Ναι. Έγινε, αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, και να στο φινάλε, να σου πω λίγο κάτι. Εγώ θα μιλήσω και σαν παοκτσής. Όντως, μπράβο το Σαββίδη και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, δεν θα μου τροκεντά η Λίκη τώρα από κανένα Σαββίδη σαν σύνδεσμος, σαν σύλλογος. Να μας λέει τώρα ο άλλος, εγώ σκοθώ, λέει, να φύγω. Εντάξει, δεν θέλουμε να φύγει, αλλά μας τώρα. Άσε, μην μπορεί να ακούει τώρα ο Γιώργος και τα λοιπά. Ακούει ο Γιώργος. Εντάξει, ακούει τώρα ο Γιώργος. Και να σου πω λίγο κάτι. Και ο Γιώργος να ακούει, δεν νομίζω ότι θα ακούει εμένα. Θα ακούει τους άλλους 50-60. Ο Γιώργος, τι ακριβώς ρόλο έχει ο Γιώργος εκεί πέρα? Είναι μέσα στη διοίκηση. Είπε, ανάρτησε αυτό ο Γιώργος, έκανε αυτό ο Γιώργος. Είναι μέσα στη διοίκηση πρώτα. Αυτό το πράγμα τώρα. Να σου πω λίγο κάτι. Στο Instagram ο Γιώργος, στο Facebook. Βασίλη είναι ένα νέο παιδί. Ναι, και έχει ενεργό ρόλο μέσα στην κοινωνία. Ωραίο Σαββίδης, μάγκα πρόεδρο, επενδυτή στο ένα τάλο. Και είναι ένα νέο παιδί, εντάξει, αφού είναι μέσα στο δουσούρεση. Βασικά δεν ξέρω αν πρέπει να χαιρόμαστε να λυπόμαστε με το γιο του. Και θα σα πω και δεν υπάρχει λόγο ύπαρξη. Νέο παιδί είναι, ρε παιδιά. Όχι, νέο παιδί. Όχι, ο γάμο του γιου του Σαββίδη έτσι έγινε, έτσι αλλιώ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κακά τα ψέματα, κάποια στιγμή ο Ιβάν Σαββίδης ή θα βαρεθεί ή ο άνθρωπο θα φύγει τη ζωή, γιατί εντάξει, σε 10-20 μακάρι να ζήσει πολλά χρόνια. Να υπάρχει μια διάδοχη κατάσταση εννοώ. Α. Με αυτή την έννοια. Ναι, μην γίνει όμως ο Γιαννακόπουλος του ΠΑΟΚ, έτσι. Μην γίνει ο Γιαννακόπουλος του ΠΑΟΚ. Βάζει τα πούλμαν και τέτοια, μην κάνει τέτοια πράγματα. Προτιμώ να έχω έναν Γιαννακόπουλο παρά να μην έχω κανέναν. Καλά, εντάξει, ναι, και αυτό είναι μια άποψη. Να καταδύσω γάμα εθνική, όπως και ο Άρης. Να σου πω λίγο κάτι, φίλε. Εξαρτάται πόσο μεγάλο επί Σαββίδη θα γίνει ο ΠΑΟΚ. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει του Παναθηναϊκού, του μπάσκετ, δεν τον θέλουν τον Γιαννακόπουλο. Σου λένε γιατί ο άλλος τον έκανε τεράστιο τον Παναθηναϊκό. Το πόσο μεγάλος θα γίνει ο Σαββίδης, την έχουν ψηλιαστεί κάτω στην Αθήνα. Και βλέπετε τις αντιδράσεις. Αλλά εντάξει, τώρα μην ακόμα δεν πήραμε τι πήραμε ένα μάτς με μια διαιτησία. Μην τρελαινόμαστε εγώ ξαφνικά. Εγώ προσωπικά δεν έχει κάνει κάτι ο Σαββίδης, έτσι. Εντάξει. Εννοώ με τίτλους και με αυτά. Αλλά γιατί κάτω αρχίζουν και την ψηλιάζονται τη δουλειά. Να πούμε λίγο, κάνουμε και λίγο αυτοκριτική και να πούμε τα πράγματα με το όνομά του, να μην κάνουμε πανηγύρια. Θυμάσαι για τον μεγάλο Σαββίδη και ότι δεν μάσησε τον τραμπούκο του γάβρου και τα ψάρια και όλα αυτά σε εκείνο τον ημιτελικό. Ναι. Και τότε λέγανε μπράβο, ξυπνάει ο Σαββίδης και ο Πάο και τέτοια και είδαμε τι έγινε στον τελικό. Εντάξει, και, ναι, αλλά πέρσι όμως έδειξε με την απόφαση που πήρε να μην κατέβει ομάδα. Ναι, συμφωνώ. Εκεί έγινε η αρχή. Συμφωνώ. Έτσι, και βασικά εκεί έγινε η αρχή των πάντων, έτσι. Έτσι, προτίμησε και δηλαδή ουσιαστικά. Ναι, εντάξει. Ευχαριστώ. Ο Σαββίδης θα μετρήσει τις δυνάμεις σου τώρα στον τελικό με τον Μελισανίδη. Εκεί θα φανεί. Αν δυνάμωσε πραγματικά παρασκηνιακά ο ΠΑΟΚ. Πάμε επόμενος κύριος. Καλημέρα. Εγώ λέω ότι θα είναι ένα καθαρό μάτς χωρίς διαιτησία. Κι εγώ νομίζω ότι θα είναι καθαρό. Καλημέρα, φίλε. Έλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Χρήστος οπαδός της Λαμίας. Καλώς το φίλο της Λαμίας. Ίσο. Χαιρετώ όλη την παρέα. Ο οπαδός της Λαμίας δεν άκουσα. Είναι παντρεμένος εδώ, είναι ωραίος. Έκανε τα μούτρα το Βασίλη. Έλα ρε Βασίλη, έλα, εντάξει, σήμερα ήρεμα. Λοιπόν, λάου το πάμε σήμερα. Θα θέσω 2-3 ερωτήσεις έτσι να τις σχολιάσετε. Πρώτον, μήπως θα έπρεπε, εγώ αν ήμουν στην τρίτη θέση αυτή τη στιγμή, ας πούμε 6 βαθμούς από το δεύτερο που οδηγεί στην Αλφα Εθνική, θα κοιτούσα και θα έβαζα τις νομικές μου υπηρεσίες να κοιτάξουν τους φακέλους των ομάδων της Αλφα Εθνικής, αν πληρούν τις προϋποθέσεις να παραμείνουν. Μήπως αυτός πρέπει να είναι ο κύριος στόχος του Άρη. Αυτό σίγουρα υπάρχει σαν δεδομένο. Και ένα ακόμα πράγμα που με πονηρεύει εμένα είναι ότι βλέπω τα Τρίκαλα και τον Όφη
να μην χάνουν παιχνίδι τις τελευταίες αγωνιστικές. Και αυτό είναι ένα δείγμα. Σημαίνει ότι έχουν κάποιο κίνητρο για να κερδίζουν συνέχεια και αυτοί μέσα έξω στις τελευταίες 5-6 αγωνιστικές. Η δεύτερη ερώτηση που θα έκανα θα ήταν: ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα που θα σε ενδιέφερε μεταξύ του Όφη και του Απόλλωνος Σμύρνης? Εσένα σαν Άρη. Άσο. Όχι. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, άσο το θέλω το παιχνίδι. Ξεκάθαρα. Γιατί μετά έρχεται ο Απόλλωνος Σμύρνης, έρχεται και στην έδρα σου. Μα γι' αυτό ακριβώς, ρε, να κερδίσεις και να είναι αδιάφορος. Δεν κυνηγάς τον Απόλλωνος Σμύρνης, μόνο τη Λαμία κυνηγάς. Δεν το κυνηγάω, ρε φίλε, ξέρεις τι πρόγραμμα έχει ο Απόλλωνος. Καμία σχέση δεν έχει το ρόστερ του Απόλλωνα με το δικό σου. Άντε τη Λαμία. Μου το δικό σου με τη Λαμία. Ο Απόλλωνος Σμύρνης είναι έτσι φωτός καλύτερος. Έτσι φωτός είναι. Βέβαια, εννοείται. Θεωρείς ότι ο Απόλλωνος Σμύρνης έχει καλύτερη ομάδα στο χορτάρι από τη Λαμία? Φυσικά. Αν όχι καλύτερη, έχει μια. Μια πιο έμπειρη είναι και η φανέλα του παίζουν πολλά ρόλο. Όλοι καζάνι βράζουν. Για μένα είναι καλύτερο ο Απόλλωνας. Είναι πρώτος. Όλοι βράζουν στο ίδιο καζάνι. Οι τρεις πρώτοι για μένα προσωπικά. Βράζουν στο ίδιο καζάνι, ίδιας ποιότητας ποδοσφαίρου παίζουν. Εγώ. Την πιο καλή μπάλα αυτή τη στιγμή παίζει τα Τρίκαλα. Και από τον Άρη και από τη Λαμία και από τη Σμύρνη. Τα Τρίκαλα με μια διαφορά όμως, Βασίλη. Τα Τρίκαλα παίζουν πολύ καλή μπάλα στο β' γύρο, διότι δεν έχουν το άγχος του πρωταθλητισμού. Μπορεί και αυτό να παίζει κάποιο. Γιατί όταν είχαν το άγχος του πρωταθλητισμού δεν μπορούσαν να πούνε. Όπως και όφ. Δεν είχαν και προπονητή, έτσι. Όπως και όφ. Κοίταξε να δεις. Εγώ θεωρώ ότι όσον αφορά για την ομάδα μου, καταρχήν θεωρώ αυτό που έγινε την προηγούμενη αγωνιστική μέσα στη Λαμία με τον Πανσεραϊκό, τον γκολ με τους 5 παίκτες offside, τραγικό, έτσι, από όλες τις απόψεις. Δεν το επικροτώ, δηλαδή ούτε θέλω να το ξαναδώ. Αυτό κανείς υγιής φίλαθλος δεν μπορεί να το θέλει, φίλε. Ούτε για την ομάδα του, ούτε για κανένα. Εγώ πιστεύω ότι πάγω σε όλο το γήπεδο όταν είδα αυτό το πράγμα μέσα. Πίστεψέ με, οι Λαμιώτες δεν είμαστε φίλαθλοι ό,τι να είναι να πάρουμε το αποτέλεσμα εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε. Έπαθε εγκεφαλικό, τι να πω, ξέρω εγώ, ο Λάισμαν. Δηλαδή έχουμε γίνει viral. Του πήραν τη σημαία και τελείωσε αυτός. Αν άρχισε τον κόμπο να χαραμίσει την καριέρα του, αφού το μάτσα το είναι τόσο χαζός ο επόπτης, ρε φίλε. Το μάτς ούτως ή άλλως θα το έπαιρνες με τον Πασεραϊκό. Τζάμπα εκτέθηκε ο επόπτης και έχασε και τη θέση του. Αυτό. Εγώ θεωρώ τέλος πάντων για την ομάδα μου ότι πολύ σημαντικό, το σημαντικότερο παιχνίδι που έχει να παίξει από εδώ και πέρα είναι το μάτς με τον Όφη με στη Λαμία. Συμφωνώ. Δηλαδή, εάν κερδίσω τον Αχαρναϊκό, πιστεύω και εσύ να κερδίσεις τον Πασεραϊκό εύκολα ή δύσκολα. Εάν κερδίσω και τον Όφη, μετά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για εσένα, σε σχέση με εμένα πάντως. Εγώ πιστεύω ότι οι περισσότερες πιθανότητες ο Άρης έχει να διεκδικήσει κάτι ή μέσω φακέλου από ομάδες της Αλφα-Εθνικής ή να κάνει την κοιλιά του ο Απόλλωνος Σμύρνης στα τελευταία μάτια. Πιο δύσκολο δηλαδή, πρόγραμμα. Ο Απόλλωνος Σμύρνης έχει να πάει σε Όφη τώρα, πάει στη Λαμία, έρχεται και Χαριλάου. Να χάσει 9 βαθμούς. Ποιοτικά όμως για μένα είναι καλύτερος. Ποιος? Απόλλων. Ποιοτικά είναι καλύτερος. Δεν έχουν για μένα ουσιαστικές διαφορές οι τρεις πρώτες ομάδες. Εάν χάσει τον Όφη και στη Λαμία, είναι δύσκολα μετά ο Απόλλωνος Σμύρνης, να το ξέρετε. Θα πάρει Λαμία, θα χαθεί στο μετρό. Όλα του έχουν πάει καλά. Έχει κερδίσει μάτς το 85 ένα σωρό. Με τρεις ευκαιρίες βάζει γκολ. Τα εύκολα τα καθάρισε και σχετικά εύκολα. Αλλά στα δυσκολούτσικα μάτς τον πήγε πολύ η μπάλα και περί αποτελέσματα. Δεν έκανε τις γκέλες για να έχει το ψυχολογικό. Εμάς για να μας κερδίσει ο Απόλλωνος Σμύρνης, μόλις μας βάλαμε τα χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας με τον Τούνι. Και εμάς μας κέρδισε με 10 παίκτες και τον πέτρε με μονότερο μας ο δεύτερο μήχρονο. Συμφωνώ, το είχα δει το παιχνίδι. Με 10 παίκτες. Δεν είναι τυχαίο όμως λοιπόν αυτό. Γιατί ο καλός, η καλή ομάδα δεν είναι αυτή που κερδίζει. Εγώ αυτό που έλεγα για τη Λαμία στον πρώτο γύρο είναι ότι στον πρώτο γύρο Λαμία έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Ήταν η πιο φορμαρισμένη ομάδα στον πρώτο γύρο. Αλλά σε αυτό που γίνεται στο δεύτερο γύρο, ρε φίλε, είναι προκλητικό, ας πούμε, με τις διαιτησίες και με αυτά. Κοίταξε, ορισμένα πράγματα είναι προκλητικά. Δεν διαφωνώ κι εγώ. Στον πρώτο γύρο έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Συμφωνώ. Να σου πω όμως για ποιο λόγο δεν έχει παίξει τόσο καλή μπάλα στο δεύτερο γύρο η Λαμία. Είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς, παιδιά, βασικών παικτών. Και ο Τζόκι. Και ο Όμο και γενικώς το κέντρο δεν έπαιξε ποτέ κομπλέ. Αυτή τη στιγμή γυρνάνε όλοι. Ελπίζω να δούμε καλή μπάλα. Σας χαιρετώ. Πάμε ένα φιλό ακόμα και άλλον ένα. Γιατί πέσανε οι άλλοι τρεις. Πάμε άλλες δύο γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Να τος. Να διαμέσω από Αθήνα τι κάνουμε. Τι λέει η Αθήνα. Γεια σου αγόρι. Μια χαρά. Ρώτα το Γιάννη, άμα είχε μπει στη ρύθμιση και δεν πλήρωσε καμία δόση. Α. Το γνωρίζεις αυτό? Δεν γνωρίζω τίποτε. Έτσι για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του. Γιατί και εμείς είχαμε μπει, αλλά Ευρουλάκι δεν βγήκε από την τσέπη. Ήταν μια άτυχη στιγμή του συλλόγου μας.
Πάει αυτό. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Ναι. Ξεκίνησε η χρονιά με σοβαρό έλλειμμα στο 4, 5, 6 και 8. Για άξιο να μιλάς τώρα, ε. Ναι, εκεί που είχε έλλειμμα η ομάδα, ρε φίλε. Εγώ τον Αναστόπουλο τον γούσαρα πάντα σαν προπονητή. Ναι. Ξέρεις που σταμάτησα να τον γουστάρω. Πού σταμάτησε. Όταν πήγα στην Καλυθέα εδώ πέρα δίπλα και είδα το μάτς. Πώς έληξε. 1-0. 2-0. Εκεί είναι το μόνο μας που δεν έφταιγε ο Αναστόπουλος, ρε φίλε. Το μοναδικό μας. Χάσαμε τα μαλλιά μας τότε. Άκου να σου πω. Κάτσε να δούμε. Τρώμε δύο γκολ με καθαρή πετιότητα του Ισπανού που μάρκαρε με τα μάτια. Του Ραούλ Μπράβο. Και αντί να βγάλει τον Ραούλ Μπράβο, βγάζει αλλαγή τον Ιτζίδη που ήταν όλη άμυνα, και αντί να βγάλει τον Τζανακάκη που στο συγκεκριμένο μάτι δεν έπαιζε καλά, βγάζει τον Ήλιτς. Εγώ εκεί σταμάτησα να πιστεύω στον προπονητή Αναστόπουλο. Δηλαδή η κίνηση αυτή. Σαν coach δηλαδή δεν βοήθησε την ομάδα. Έκανε λάθος. Ναι, στο συγκεκριμένο παιχνίδι με την κίνηση αυτή αντιλήφθηκα κάποια άλλα πράγματα. Πιο βαθιά το πάει το έργο. Ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Είναι δυνατόν να τρως δύο γκολ με τον Ραούλ Μπράβο να μαρκάρει με τα μάτια και να μην τον κάνεις αλλαγή. Εμέ ο Ραούλ Μπράβο όμως ήταν και τα αφεντικό, έτσι. Ναι, εγώ δεν υπενήσω με κάτι, αγωνιστικά μιλάω. Άσε ρε. Έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε, εγώ δεν είμαι ποτέ ειρωνικός και πάντα παρατηρώ τα γεγονότα και τα αναφέρω. Εκείνο το μάτς έπρεπε να είσαι στο ημίχρονο 0-3-0-4 να πούμε και δεν μπορούσα να το πάρω. Μετά το Γενάρη κάλυψες το 5 με το Σόουζα. Ο Ταυλαρίδης, μία παίζει, μία δεν παίζει, πες κάτι καλύτερο ήταν. Ανέβηκε ο Παυλίδης. Συμφωνώ. Οπότε στην ουσία έμεινες εκτεθειμένος με το 4 σου και το 6 σου. Δεν έχεις ούτε 4 ούτε 6. Στα αμυντικά χαφ εκεί έχουμε ένα θέμα. Εκεί, εγώ συμφωνώ για τα αμυντικά χαφ ότι έχουμε ένα θέμα. Ναι, δεν έχεις τίποτα εκεί πέρα. Οπότε τι να το κάνω που το Γενάρη γίνανε προσθήκες που έπρεπε να γίνουν από το καλοκαίρι, είχαν περάσει άλλοι 10 βαθμούς και το 600 που έχει πιστωθεί στον Αλγερινό, που δεν ξέρουμε αν το πάρει, αλλά έχει πιστωθεί στην ομάδα, έχει υπογραφεί συμβόλαιο. 3 χρόνια του δώσει 93 χιλιάρια και μόνο άλλα 500 που φαίνεται. Ναι, αυτά τα 600. Το Αγίου Μάμα θα τα πάρει και αυτά νομίζω. Αυτά τα 600 που είναι να παίρνει, άμα όντως υπάρχουν σαν budget ρευστό, πήγαινε στα χωριά της Football League. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Οπότε, κακός σχεδιασμός σε πολλά μέτωπα. Σκορπισμένα λεφτά και υπογραφές. Ας μας πούν αυτοί τους λόγους. Εγώ δεν γνωρίζω, ούτε θέλω να πω κάτι, ούτε μπορώ να υποψιάσω κάτι. Αλλά ας μας πούν το λόγο ότι αυτά τα λεφτά που πήγαν στις μεταγραφές για ψάρια και μπριζόλες, να μας πούν ότι δεν θα γινόντουσαν εύκολα ένας περίπατος στα χωριά της Football League. Ο Καρυπίδης προφανώς δεν πίστεψε εξωαγωνιστικά ότι θα είχαν τόσο δύναμη οι δύο πρώτοι. Μπορεί. Έτσι δηλαδή δεν μπορεί να πάει κάπου αλλού το μυαλό μου. Δεν πίστεψε ότι θα ήταν τόση δύναμη να έχουν μια υπερβολική συγκομιδή βαθμού που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στη Β' Εθνική. Δηλαδή κάτσε λίγο ρε φίλε. Είσαι γνώσης του ποδοσφαίρου 38 χρονών, επιχειρηματίας, με ό,τι ασχολείσαι από εδώ και από εκεί και με το ποδόσφαιρο. Που ξέρεις και το ποδόσφαιρο και από μέσα και από έξω, όπως είναι ο κύριος Σόδωρος. Και ξέρεις ότι στον Απόλλωνα είναι τα ψωμιά μαζί με τον κύριο Μυροφορίδη, με τον Black Decker. Και ξέρεις ότι στη Λαμία είναι ο ψαράς. Ψαράς δεν το λέω προσβλητικά, λέω ότι πώς ασχολούνται τα παιδιά εκεί πέρα. Και έχουν και αυτοί έτσι ένα λέγει μια πέραση, μια διαλλακτική συζήτηση με τους άλλους παράγοντες της Football League. Εντάξει ρε φίλε, δηλαδή δεν το ξέρεις πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Στη Λαμία ο άλλος εδώ και 2 χρόνια έχει χώσει του κόσμου τα λεφτά και του φάγανε οι άλλοι την άνοδο. Άμα θυμηθείς δηλαδή ο Ηρακλής με τη Λάρισα με τα πέναλτι, έχει χώσει πολύ χρήμα ο άνθρωπος, έχει χάσει 2 χρόνια για την άνοδο. Ήξερε που ήταν, απλά πίστευε, αν και άμα. Στους άλλους δύο τόσο δυνατά. Ναι. Ναι, λοιπόν, θέλω να πω κάτι τώρα στο φίλο μου τον Γιώργο, θα του κάνω 3 ερωτήσεις, ναι. Θα τον παρακαλέσω να μου απαντήσει λακωνικά και μετά είμαι ανοιχτός να μου πει ό,τι θέλει. Ναι. Πέμου. Εσύ πιστεύεις ότι ο κύριος Ιβάν θα οικονομήσει παραπάνω σε ένα οικονομικό έτος, παραπάνω από μία ΠΑΕ ή από το ποσοστό του στο λιμάνι? Από το ποσοστό του στο λιμάνι φυσικά. Ωραία, δεύτερη ερώτηση. Στο λιμάνι όποιος εμπλέκεται δεν πρέπει να τα έχει πολύ καλά με μια συγκεκριμένη εταιρεία για να κάνει δουλειές? Εννοείται. Τόσκο. Την ελόγω Κόσκο. Βεβαίως. Και τρίτον,
Πιστεύεις ότι η διοίκηση του ΠΑΟΚ θα υπογράψει τη βαθμολογία φέτος? Φυσικά. Σε ευχαριστώ πολύ. Άμα θες μου κάνεις κάποια ερώτηση, μένει εκτός όλες. Δεν έχω να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Ναι, αυτά όλα είναι business. Business στα Βαλκάνια. Αυτό θέλω να πω, ρε φίλε. Δηλαδή, τώρα πλάκα κάνουμε. Δεν γεννηθήκαμε εμείς εδώ? Αυτό θέλω να πω, ρε φίλε, ότι εγώ και εσύ και ο Βασίλης και ο Κώστας μπορεί να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, να μιλάμε για τις ομάδες, να μπριζώνει ένας τον άλλο και να γελάμε. Και είναι άλλοι που πάνε, τα παίρνουν σαν σοβαρά και κάνουν ό,τι κάνουν. Εντάξει. Τώρα εγώ δεν το λέω γιατί θα με κλείσουν οι κυλτίδες και καλά θα κάνει και να με κλείσαμε από τι κάνουν. Που προκαλεί ο ένας τον άλλον βλάβες σωματικές. Λίγο να αντιληφθούμε, γιατί έρθει και ο τελικός, γι' αυτό το λέω, να έχουμε σωά σας φρένας, ότι είναι ανώνυμες εταιρείες, έτσι. Νοήτσι. Μην πάνε τώρα οι άλλοι στο Βόλο, θρουνημένα από βόρεια, η ιδέα από νότια, τη γίνει του Κοτρούλια γάμος. Κλείσε ρε να έχουμε δουλειά. Κοίταξε, πάντως, πώς το λένε, το παρελθόν στον τελικό του χάντμπολ δεν είναι καλό. Ωραία πράγματα. Καλή συνέχεια, Τσάκ. Καλή συνέχεια. Έσε τα ωραία πράγματα, λίγο να εκτονωθούμε λίγο στην. Τελευταίος. Θα είμαι και πάνω στη διαπραγμάτευση. Καλημέρα, κύριε. Εγώ είμαι. Εσείς είστε. Ω, λοιπόν, Κώστα, είμαι το παιδί χθες το βράδυ στο αυτοκίνητο. Α, ναι, σε είδαμε στο YouTube. Α, ναι, γιατί και εγώ το παρατήρησα. Μια ερώτηση να κάνω. Στο αυτό που μιλά στο YouTube. Ο τελικός μιλάει αυτό από τα τεφά, είναι ποιο είναι αυτό. Ναι, τα τεφά δεν είσαι, φίλε. Α, κάνει προπόνηση με το διαιτητή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι. Στην Ανατολική Στράκη. Έλα. Τελικά ο τελικός άλλαξε γήπεδο? Όχι. Όχι, για τον Βόλο. Γιατί δεν είμαι τώρα σε κοντά και ήθελα να ρωτήσω. Και το σύνθημα θα είναι στο Βόλο, σα σκίσαμε τον κόλο. Καλά, τα πούν πάντα αυτά. Τα γνωστά συνθήματα. Ή μένει ή δεν, ποιος κερδίζει. Πώς το βλέπεις, για ΠΑΟΚ το βλέπεις? Για ΠΑΟΚ το βλέπω, ναι. Όπως υπήρχε ένας θερματοφύλακας στη Λάρισα που του λέγανε Μπουντόλο. Μπουντόλο, Μπουντόλο. Σας σκίσαμε τον κόλο. Απειρώνημα, δεν μπαίνει θάρρο κι εσύ. Έδωσε θάρρο. Εντάξει, τι έκανα, σ' ακούω, εσένα επηρεάζομαι κι εγώ. Αυτά στην Τούμπα τα μάθαμε, φίλε. Τα συνθήματα του ΠΑΟΚ να είναι και του Άρη. Ο Άρης είχε κάποτε συνθήματα κι αυτός. Τώρα. Δυνατά, πιο δυνατά, πιο δυνατά. Κόλλησες με αυτό, ρε παιδί. Άσε με καημένο τώρα. Συνθήματα. Λοιπόν, κοίταξε. Το ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή το μόνο μειονέκτημά του είναι ο Φόρτου. Ναι. Είτε ο Αθανασιάδης παίξει, είτε ο Πρίγιοβιτς παίξει, είτε ο Κλάος αυτός ο Κουλούρης παίξει. Ο ΠΑΟΚ είναι ο ένας δεφορμέ, ο άλλος ανύπαρκτος. Και ο άλλος είναι τραυματίας και σε κακή κατάσταση. Για τον Πρίγιοβιτς διαφωνώ. Ανέτοιμος φάνηκε. Ο Πρίγιοβιτς φάνηκε ότι είναι ανέτοιμος. Αλλά όμως, ναι, αλλά σε μια εβδομάδα μπορεί να είναι καλύτερα. Έχει, έχει κύρος για μένα. Ναι. Δίνει κύρος, δηλαδή δεν σώρος πίσω και τον έκανε φάουλ χωρίς να υπάρχει λόγος. Μπράβο. Έχει κύρος. Λέει ο κόκκινος για τον Πρίγιοβιτς ότι θα βάλει δύο γκολ. Ο κόκκινος άμα πιει δύο γουίσκι μπορεί να πει. Όχι, όχι, ο Κωστή, γιατί μισό λεπτό, ρε φίλε. Ο Πρίγιοβιτς, εγώ ξέρω να πω ότι είναι ανέτοιμος, είναι όλα αυτά, αλλά στον γκολ του, στην μπάσα του Μπίζεσβαρ, έχει τη σωστή τοποθέτηση. Λέω ότι έχει καλή τοποθέτηση. Τοποθετήσει έχει, είναι στις φάσεις μέσα. Ναι, αυτό δεν φάει. Ούτε τις γραμμή δεν φτάσανε. Ναι, και για τον Αθανασιάδη λίγο να πούμε και κάτι, γιατί όλη τη χρονιά δεν το λέμε, αλλά ήρθε η ώρα να το πούμε τώρα, έτσι. Να μην ξεχνάμε ότι παίζεται πλέον ένα στυλ ποδοσφαίρου φέτος στον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν λέω, έχει θέμα, είναι τεφορμέ. Αλλά και το στυλ ποδοσφαίρου που παίζεται φέτος στον ΠΑΟΚ, το παρατήρησα εγώ τις προάλλες. Δεν βολεύει τον Αθανασιάδη να σκοράρει. Δεν παίζει ο ΠΑΟΚ όπως έπαιζε άλλα χρόνια. Δεν πάει στη σέντρα και στο φόρτωμα. Μα γενικά, γκολ από σέντερ φόρ στον ΠΑΟΚ σπάνια βλέπουμε. Το φόρτωμα που λέει ο Γιώργος. Ναι, δεν πάει όπως πήγαινε αλλιώς. Τώρα έχει την τέτοια. Είχε το Λίνο, μα καταρχήν ναι, είχε την ατομική προσπάθεια του Στόχου του Λούκας που πατούσαν περιοχή σου τάραν, έπαιρνε αυτό στο μικρό χώρο το rebound, έβαζε γκολ. Τώρα είναι αλλιώς. Κάνω και τώρα ο Ροντρίγκες αυτό έκανε, ρε φίλε, τον πρώτο γύρο. Τον πρώτο γύρο τα βάζω όμως, αυτή είναι η διαφορά. Δεν είχε όλος τον πρώτο rebound. Έχασε κιόλας, έχασε και μαλλιά σε κάποια παιχνίδια. Ναι, μα δεν λέω. Εγώ λέω σίγουρα είναι τεφορμή ο Αθανασιάδης. Αλλά μην ξεχνάς ότι παίζουν το 1-2. Αυτός είναι, να... είναι αργός στο μυαλό αυτός για να κάνει 1-2 και τα λοιπά. Αλλά στην άμυνα ο Πάου θα κάνει, Αράουχο θα του κάνει χαζούς εκεί πίσω. Ποιος? Δηλαδή ο Κλωναρίδης μπορεί να τα χάρισε τώρα προχθές, αλλά με τον Αράουχο δεν τα βλέπω καλά. Ο Αράουχο όμως, φίλε, εγώ πιστεύω. Θα παίζει ο Κάνιας, εγώ πιστεύω, στον τελικό. Πιο φοβισμένα θα πάει ο Ίβιτς. Ναι. Δεν θα πάει έτσι χωρίς Κάνιας, ας πούμε. Τουλάχιστον αυτό το εξάρτητο το... Σίγουρα. Θα ρισκάρει να χάσει το κέντρο. Όχι, γι' αυτό. Εγώ πιστεύω θα έχει Κάνιας Τσίμιροτ. Ναι. Θα πάει αστακωμένος. Και θα αφήσει το σακό φέτσο. Έτσι πιστεύω.
Ναι, αλλά δεν είναι φορμαρισμένο ο Σακόφ τώρα τελευταία. Εντάξει, είναι και αυτό ένα δίκοπο μαχαίρι. Θα βάλει το Σακόφ και ή μετά θα το βάλει. Ναι. Μπορεί να τον βάλει σαν ψευτοδεκάρι το Σαχόφ. Σου λέει απατήσει την περιοχή, ψηλό είναι. Στις φάσεις. Είναι σφιχτό. Μπορεί να δει κανένα 0-0. Κοίταξε, ναι, κακό ποδόσφαιρο. Ναι, λογικά. Τι δούμε. Ναι, άρα τα λέμε. Έγινε, έγινε. Καλό βράδυ. Κοίταξε, για μένα το βαρόμετρο τη ΣΑΕΚ είναι και αυτοί οι δύο-τρει καλοί που έχει. Τον Γκάλο, αυτό. Έχει και σε καλή μοίρα τα center back. Ναι, ναι. Έδεσε καλά και του παίκτε ο Χιμένα θα έκανε πολύ καλή δουλειά με το που ήρθε. Δηλαδή, άρχισε εικόνα σοβάρεψε. Τώρα εντάξει, τώρα η άργα του Mike Tyson είχαν τώρα. Πλάκα μου κάνει προπονητή, ήταν εκείνο. Σοβάρεψε. Μα ένα λόγο που και ο Χιμένα φαίνεται προπονητή ή ο Ivic φαίνεται προπονητή ήταν ότι η προηγούμενη κατάσταση ήταν για κλωτσιέ. Ναι, αλλά ο Ivic όμω κερδίζει το στίγμα γιατί είναι φέτο προπονητή, είναι πρώτη χρονιά. Είναι καινούριο, ναι, δεν είναι. Και το, αν πάρει ένα σίγουρα, εννοείται. Βέβαια, εννοείται. Ανοίγει ο δρόμο καλά για αυτό. Ναι, δεν το συζητάμε. Δεν πάει στην πορεία. Δεν το συζητάμε. Δεν είναι. Και αρχίζει το θέλει και ο Ολυμπιακό, αρχίζει το θέλουν και άλλε ομάδε. Καλά, εννοείται αυτό γιατί δεν σημαίνει θα μείνει για πάντα στον ΠΑΟ. Λοιπόν, Κυριακή στο χωριό. Γιατρό Ηρακλειδέα. Ναι. Μια εκπομπή που εκφράζει τον Άρη. Αντροπή σου. Καλό βράδυ. Άντε, bye bye. Δευτέρα έχουμε εκπομπέ. Όχι, ρε, εσύ πρωτομαγιά. Κομμουνιστέ με την πρωτομαγιά. Φίλε, μπορώ να πω ότι πλέον την πρωτομαγιά τη γιορτάζουν πιο πολύ δεξιοί παρά κομμουνιστέ. Γιατί οι δεξιοί τη γιορτάζουν, εγώ του βλέπω πηγαίνουν, δίνουν κάτι στεφάνια, τον Ατάλο. Δεξί. Ναι. Α, το κοπρόσχυλο. Ναι, γελάει ο κόσμο. Διάλειμμα, τριτίδε, εμεί 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 τριτίδε. Εμείς τριπτητίδες, εμείς τριπτητίδες, εμείς τριπτητίδες, εμείς